Γεια σας, καλησπέρα. Σήμερα απουσιάζει εκτός από τον Γιάννη Πολίτη και ο Σταμάτης Ζαχαρός. Έχει και αυτός κάτι προβλήματα γαστρεντερίτιδας. Οπότε θα βγάλουμε τις 2 ώρες μαζί. Και κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Παραμονή των εκλογών, τελευταία μέρα των εκλογών. Παρασκευή. Και ταυτόχρονα τη μέρα που συμπληρώνεται 27 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και θα πρέπει εγώ τώρα να βγάλω για πρώτη φορά μόνος μου την εκπομπή. Αλλά έχω εδώ 4 αξιολογότατους συνομιλητές. Έχω το Χάρη το Θεοχάρη, που ήταν βουλευτής και τώρα υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα Αθηνών. Ναι, καλησπέρα. Και φίλος χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτή να βοηθήσετε. Έκτακτη. Τον Κώστα Βλαχάκη, που είναι υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ευχαριστώ πολύ καλησπέρα. Για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Είναι επίσης παλιά φίλη Τόνια Αντωνίου, υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νότιο τομέα Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Και στην πορεία θα μας πει και κάτι για τον Ανδρέα. Έτσι δεν είναι, κυρία Αντωνίου? Θα σας πούμε πολλά. Και ο Πέτρος Αλέπης, που είναι υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο βόρειο τομέα Αθηνών. Γεια σας. Έτσι, γεια σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Σήμερα είχαμε τις 2 τελευταίες, ή μάλλον είχαμε όλες τις συγκεντρώσεις όλων των κομμάτων. Αλλά αυτές που εξ αντικειμένου ξεχωρίζουν είναι του Πρωθυπουργού στο Σύνταγμα και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Θεσσαλονίκη. Όμως, επειδή αύριο απαγορεύεται να υπάρχουν δημοσκοπήσεις, έχουμε από σήμερα φρέσκα κουλούρια της τελευταίας ημέρας για τις δημοσκοπήσεις. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτές και να σχολιάσουμε και να δούμε αν πιάνουν το κλίμα, αν θα πέσουν πάλι έξω ή όχι. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που έγινε για το Mega Channel. Να δούμε στην κάρτα. Βλέπουμε ήδη, η Νέα Δημοκρατία έχει 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ 20,7, το ΠΑΣΟΚ 11,7, το ΚΚΕ 7,4, η Ελληνική Λύση 3,1, η Νίκη 3,6, η Πλεύση Ελευθερίας 3,8, 3,6, 7 κόμματα δηλαδή μπαίνουν στη Βουλή και είναι στο όριο το Μέρα 25 με 2,9 και οι Σπαρτιάτες με 2,8. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα εκλογικό θρίλερ στα χαμηλά, στο αν από τα 5 κόμματα θα μπουν και πόσα. Τώρα, το κάτω και το πάνω όριο των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει κατώτερο όριο το 37,3 και ανώτερο το 42,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ το 18,5 και ανώτερο το 22,9. Το ΠΑΣΟΚ το 10 είναι το κατώτατο όριό του και 13,4 το ανώτατο. Το ΚΚΕ 6 και ανώτατο το 8,8. Η Ελληνική Λύση μπορεί να φτάσει στο 4, αλλά όπως βλέπουμε εδώ μπορεί να είναι και εκτός Βουλής, γιατί λαμβάνει 2,2, έχει ως κατώτατο όριο. Επίσης εκτός ή και εντός μπορεί να είναι η Νίκη. Αν πάρει το 4,6 που είναι το ανώτερο, μπαίνει στη Βουλή. Αν πάρει όμως το 2,6 που είναι το κατώτατο όριο, μένει εκτός. Το ίδιο και η Πλεύση Ελευθερίας. Έχει κατώτατο όριο το 2,8, άρα μένει εκτός Βουλής, και ανώτατο το 4,8 που τη βάζει και με άνεση στη Βουλή. Το Μέρα 25. Τώρα εδώ με τα αναπτύγματα μπορεί να πάει στο 2 κατώτατο, αλλά μπορεί και αυτό να μπει στη Βουλή με 3,8. Οι Σπαρτιάτες έχουν κατώτατο το 1,9 και ανώτατο το 3,7. Άρα μπορεί και αυτοί να μπουν στη Βουλή και να έχουμε 9 κόμματα στη Νέα Βουλή. Και άλλο κόμμα είναι 2,9 και 5,1. Να πάμε τώρα σε μία άλλη δημοσκόπηση. Στην GPO, η οποία έγινε για τα παραπολιτικά. Ξεκινάμε λοιπόν. Πρόθεση ψήφου. Ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε? Νέα Δημοκρατία το 41,8. Το ΣΥΡΙΖΑ 17,4. Η διαφορά δηλαδή από 20 μονάδες πάει στις 24,4. Το ΠΑΣΟΚ 12,1. Το ΚΚΕ 7,1. Η Ελληνική Λύση 3,8. Η Νίκη 2,8 εκτός Βουλής. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,1 οριακά στη Βουλή. Σπαρτιάτες 2,7. Τα άλλα
είναι εκτός Βουλής και αυτά και οι Σπαρτιάτες και το Μέρα 25. Να δούμε, να πάμε στη Μάρκ τώρα για τον Αντένα, όπου έχουμε εκτίμηση ψήφου. Και το όριο που μπορεί να κυμηνηθεί το κάθε κόμμα. Νέα Δημοκρατία από 39,8 έως 44,2. ΣΥΡΙΖΑ από 17,5 έως 20,09. Το ΠΑΣΟΚ από το 10,4 έως 13,2. Το ΚΚΕ από 6,4 έως 8,8. Η Πλεύση Ελευθερίας 3 έως 4,6. Το ίδιο και η Ελληνική Λύση 3 έως 4,6. Η Νίκη από 2,4 έως 4. Το Μέρα 25 2,1 με 3,5. Και οι Σπαρτιάτες από 1,7 έως 3,1. Ή μάλλον αντίστροφα, το Μέρα 25 είναι από 1,7 έως 3,1 και οι Σπαρτιάτες από 2,1 έως 3,5. Έχουμε και μία άλλη δημοσκόπηση της MRB για την Open. Για το Open, για το τηλεοπτικό κανάλι Open. Εδώ λοιπόν το κατώτατο όριο είναι για τη Νέα Δημοκρατία το 37,6 και ανώτερο το 43,4. Για το ΣΥΡΙΖΑ 17,6 και το ανώτερο 22,6. Το ΠΑΣΟΚ 10,2 και ανώτερο το 13,2. Το ΚΚΕ 6,5 το κατώτερο, 8,5 το ανώτερο. Η Ελληνική Λύση είναι το κατώτερο το 2,8 και το ανώτερο το 4,8. Η Νίκη είναι 2,5 το κατώτερο και 4,5 το ανώτερο. Η Πλεύση Ελευθερίας 2,9 και 4,9. Το Μέρα 25 1,7 και 3,7. Οι Σπαρτιάτες 2,3 και 4,3. Και άλλο κόμμα 2 έως 4%. Νομίζω, κύριοι και κυρία, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες είδαμε μόλις τώρα δεν μας βγάζουν και κανένα συμπέρασμα. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, θα έχει μια καθαρή νίκη και με βάση τις έδρες που θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τον κύριο Τράπαλη που θα είναι εδώ μαζί μας, θα έχει άνετη πλειοψηφία και σε έδρες. Το ενδιαφέρον φαίνεται να εστιάζεται στα χαμηλά, στα πέντε κόμματα, τα οποία μπορούν να μπουν και τα πέντε σε μια ακραία περίπτωση, αλλά μπορούν να μείνουν και τα πέντε έξω σε μια άλλη ακραία περίπτωση. Αν μιλήσει κάποιος με δημοσκόπους, θα σου πούνε ότι το πιο πιθανό είναι κοντά στα τέσσερα κόμματα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Αυτοί θεωρούνται και οι τέσσερις σίγουροι. Έχουμε λοιπόν τους υπόλοιπους πέντε, αν θα έχουμε πεντακομματική, εξακομματική, εφτακομματική και οχτακομματική. Δηλαδή να φτάσουμε να ξεπεράσουμε και την οχτακομματική βουλή που είχαμε νομίζω για πρώτη φορά το 2015. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, θα ήθελα το πρώτο σχόλιο. Εσείς δεν φαίνεται να κινδυνεύετε. Θα έχετε αυτοδυναμία, είτε μπουν πέντε είτε μπουν εννιά κόμματα στη Βουλή. Αυτό που παίζετε είναι το πόσες έδρες θα έχετε. Αν θα έχετε κάτω από 60 ή μπορεί να φτάσετε στην ακραία περίπτωση. Αν πάτε στα 44 που δείχνουν εκεί και είναι λιγότερα κόμματα στη Βουλή, μπορεί να φτάσετε και σε 170 έδρες. Ναι, δεν φαίνεται πολύ λογικό. Το thriller φαίνεται πιθανό. Ναι, ναι. Το thriller πράγματι είναι κυρίως σε σχέση με τα μικρά κόμματα, γιατί όλα τα δύο ή τρία τουλάχιστον από αυτά είναι στο όριο εκεί του 3%, 2,9-3,1. Καταλαβαίνετε ότι για λίγες χιλιάδες ψήφους αλλάζει όλη η εικόνα της Βουλής. Δηλαδή, αν κάθε κόμμα από αυτά είναι ακριβώς το όριο, τρία κόμματα και 3.000 ψήφοι κάνουν τη διαφορά, σημαίνει ότι με 9.000 ψήφους από εδώ ή από εκεί έχουμε μια Να πούμε βουλή. Ότι 55.900.000 ήταν τα έγκαιρα ψηφοδέλτια. Mm. Άρα το 1% είναι 59.000. Το 0,1% είναι 5.900. Άλλα για περίπου 6.000 μπορείς να μπεις ή να μην μπεις. Άρα λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε μια βουλή που είναι πολύ διαφορετική από πλευράς της κατανομής των εδρών, που φυσικά είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, ή μπορεί με τη Νέα Δημοκρατία να είναι οριακά, να χάνει την πλειοψηφία ή να την κερδίζει πάλι οριακά.
που είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι το απευθυνόμαστε. Έχουμε βάλει στόχο και ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί για μια ισχυρή αντιπολίτευση. Και αυτό σημαίνει να έχουμε χοντρικά τις έδρες που είχαμε και την προηγούμενη φορά το 2019. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας όταν το 40,9 με 0 αναντιπροσώπευτη ψήφο βγάζει 151. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Ξαναλέω. Και φαίνεται ότι έχετε πάνω από 40,9. Ναι. Κοιτάξτε, ξαναλέω ότι επειδή... θα μου πείτε, η κάλπη επειδή, δεν ξέρεις τι μπορεί επειδή, να όμως, ναι, επειδή το παιχνίδι παίζεται στην αποχή κυρίως, δεν είναι τόσο το ζήτημα της ψήφου, με την έννοια ότι η θετική ψήφος εκφράστηκε την 21η Μαΐου. Δηλαδή, το τι πιστεύει ο ελληνικός λαός, τα μηνύματα αν θέλετε, τα έδωσε την 21η. Τώρα όμως έχουμε διαφορετικό σκηνικό κυρίως από το ζήτημα της αποχής. Είναι πιο προχωρημένο μέσα το καλοκαίρι, είναι ο κόσμος κουρασμένος, το είδαμε στην προεκλογική εκστρατεία. Ένιωθαν έτσι ένα όφελο να τελειώνουμε. Το παρακολουθούσα εγώ στις λαϊκές, στα μαγαζιά. Περπατήσαμε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και μας το έλεγαν όλοι. Συνεπώς, η αποχή αυτή τι κατανομή θα έχει, αν θα είναι ισομερής ή αν κάποιο κόμμα θα έχει μεγαλύτερη ή λιγότερη, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, εύκολα και η Νέα Δημοκρατία από αυτό το 40,5 μπορεί να είναι στο 39,5. Και αυτό με περισσότερα κόμματα στη Βούλη προφανώς μπορεί να είναι προβληματικό. Μάλιστα, κύριε Θεοχάρη, πριν δώσω το λόγο στον, στον επόμενο συνομιλητή μας, τον κύριο Βλαχάκη, τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να σας πω ότι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Θεοχάρης, οι έγκυρες ψήφοι ήταν 5.900.000. Ήταν 6 εκατομμύρια τόσο, αλλά αφαιρώντας τα λευκά και τα άκυρα είναι 5.900.000. Αν, όπως λένε τώρα οι δημοσκόποι και οι αναλυτές, υπάρξουν περίπου 300.000, τόσο το υπολογίζουν, λιγότερα έγκυρα ψηφοδέλτια, δηλαδή να κυμανθούν κοντά στα 5.600.000 ψήφοι, η Νέα Δημοκρατία, αν παραμείνει στο ίδιο ποσοστό, στον ίδιο μάλλον αριθμό ψήφων που έλαβε, θα φτάσει στο 43%. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Δεν γίνεται βέβαια να όλοι από εκεί να είναι αυτά τα κόμματα. Για να πέσει κάτω από το ποσοστό το 40,7 που πήρε, θα πρέπει το 50% της αποχής να προέρχεται από αυτή. Δηλαδή, οι 150.000 από 300.000 να είναι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι στα 300.000... Το ίδιο γίνεται και με το ΣΥΡΙΖΑ. Στις 65.000 μπορεί να πέσει πιο κάτω, 65.000 μπορεί να πάει και στο 22. Είναι δηλαδή περίεργα φαινόμενα που μπορεί να μας βγάλει η κάλπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία δεν ψηφίζουμε για κυβέρνηση και ψηφίζουμε αν θα έχουμε 4, 5, 6, 7 ή κόμμα. Κύριε Φελάκη, θα μου επιτρέψετε, εγώ θα επιμείνω ότι πρέπει. Εσείς θα επιμείνετε για καλά κάνετε. Ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Ο ελληνικός λαός αυτό θέλει, αυτό μας λέει. Πάμε επιτέλους. Χάρη μου, εσύ καλά κάνεις. Αλλά το ξέρουμε. Αλλά το ξέρουμε ότι θα πρέπει να πάει ψηφίσει ο κόσμος. Και να ψηφίσει για όλους. Ωραία, να ρωτήσω εγώ κάτι. Έστω χάρη τέτοιο, ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση και έχουμε 149 βουλευτές. Ναι. Εάν είναι πρώτο κόμμα το ένα ή το άλλο, ναι, έχει καμία σημασία εφόσον θα πάμε ξανά σε τρεις εκλογές. Πάλι εκλογές τον Αύγουστο. Λέω πάλι το ερώτημα. Σας παρακαλώ. Γι' αυτό, πρέπει να επιλέξουμε τη Νέα Δημοκρατία. Όμως εκβιασμός του εκλογικού σώματος και εκβιασμός στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ είπε και 149 να έχετε. Τα μπάνια του λαού δεν τα χαλάμε. Τα μπάνια του λαού θα μας πει μετά η Τόνια η Αντωνίου για τα μπάνια του λαού. Για να μην χαλάσουν τα μπάνια του λαού, πρέπει να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Πάμε τώρα, κύριε Βλαχάκη, εσείς πώς τα βλέπετε, να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Εσείς λέτε ότι αν έχουμε παντοκρατορία του Μητσοτάκη, θα κινδυνεύσουν και οι πολίτες, γιατί έχει κρυφή ατζέντα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και θα κινδυνεύσουν οι πολίτες, η κοινωνία και η δημοκρατία στα θέματα της υγείας, της παιδείας και όλα αυτά τα οποία λέτε. Πώς βλέπετε καταρχήν το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε περί το 20 και πιο κάτω και λίγο πιο πάνω, αλλά να είστε εκεί, στα ίδια που πήρατε και προηγουμένως και μάλλον με μια καθοδική τάση, θα έλεγα, αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, τουλάχιστον όπως με ενημερώνουν οι δημοσκόποι. Θα ήθελα το σχολείο σας για τις δημοσκοπήσεις. Πάντως η Κυριακή είναι κοντά και όπως σωστό λέμε πάντα, η λαϊκή ετοιμιγωρία της Κυριακής είναι αυτή που θα καθορίσει σωστό το αποτέλεσμα. Είδαμε τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω, ακόμα και προς τα κάτω, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Και αν θέλετε το δικό μας συμπέρασμα
που προκύπτει από αυτά τα ευρήματα είναι ότι μάλλον είναι πολύ ρευστό το σκηνικό. Και όταν λέμε ρευστό, νομίζω ότι συνομολογείται, τουλάχιστον οι εκτιμήσεις της προηγούμενης ψήφου αυτό έδειξαν, ότι ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, συμπολιτών μας, αποφάσισε την τελευταία στιγμή. Και αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις αυτές. Και άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει νόημα να μην θεωρούμε τα νούμερα αυτά δεδομένα. Εμείς καλούμε άλλωστε τους πολίτες να μην πάμε απλά για να επιβεβαιώσουμε το προηγούμενο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι μια νέα εκλογική μάχη, μια νέα εκλογική διαδικασία. Και εδώ είμαστε να συγκρίνουμε προγράμματα και άρα ερχόμαστε να επιλέξουμε κυβέρνηση, άρα κυρίως ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που θέλουμε να εφαρμοστεί την επόμενη μέρα. Αυτή θα είναι, από ό,τι φαίνεται, η τελική εκλογική αναμέτρηση, γιατί ακόμα και αν έχει αυτοδυναμία, από ό,τι καταλαβαίνω, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει χείρα βοηθείας. Παρ' όλα αυτά, θα είναι, από ό,τι φαίνεται, λέω, η τελική... Πάντα με αυταπάτες η τελική εκλογική αναμέτρηση. Μετά, Αντωνίου, αυτή που θα καθορίσει ποιος θα είναι ο συσχετισμός της επόμενης Βουλής και ποιο θα είναι το κυβερνητικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί. Και πράγματι λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κρυφή ατζέντα, διότι πολλά από αυτά που μας έλεγαν ότι είναι στο προεκλογικό της πρόγραμμα κοστολογημένα και έχουν μπει και στο μεσοπρόθεσμο, δεν έχουν μπει. Γιατί όταν λένε προσλήψεις στην υγεία, αυτό που εννοούν είναι στην πραγματικότητα οι αναπληρώσεις όσων συνταξιδοτήθηκαν, άρα καμία περαιτέρω ενίσχυση. Σε 10.000. Γιατί, ναι, όσοι θα συνταξιδοτηθούν. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις. Από άλλες υπηρεσίες. Και επίσης, όχι από την υγεία. Όταν μιλάμε για αύξηση του μισθού, 1% λέγανε. Καλά, λέγανε 20% μέσος μισθός χωρίς να περιγράφουν το πώς. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι είναι 1% σε πραγματικούς αριθμούς. Άρα, στην πραγματικότητα, καμία αύξηση, καμία βελτίωση για τη ζωή των πολιτών. Αυτή είναι η εικόνα για την επόμενη μέρα και γι' αυτό λέω ότι σε αυτό το ρευστό σκηνικό έχει νόημα να μην χαλάσουμε την ψήφο μας, να μην τη σκορπίσουμε δεξιά και αριστερά, αλλά να διαλέξουμε, να στηρίξουμε με την ψήφο μας το σχέδιο αυτό που απαντάει. Ωραία. Στα προβλήματά μας. Από την απλή λογική, δηλαδή, πήγατε στην ενισχυμένη τώρα. Αυτό είναι το σύστημα που θα κάνουμε εκλογές αυτή τη στιγμή. Εμάς θέση μας ήταν αυτό, απλή αναλογική. Λέτε ότι το καλύτερο είναι αυτό. Καλύτερο είναι να μην μπουν πολλά κόμματα, γιατί ο πλουραλισμός δεν είναι καλός. Καλύτερα να υπάρχει μόνο ένα κόμμα. Αυτά τα λέτε εσείς. Αυτά τα λέτε εσείς που θέλετε την παντοδυναμία της κυβέρνησής σας και του Κυριάκου Μητσοτάκη την επόμενη μέρα. Εμείς λέμε. Του ελληνικού λαού θέλουμε. Εμείς λέμε. Του ελληνικού λαού. Μητσοτάκη ο λαός θα είναι παντοδύναμος. Εμείς λέμε. Κύριε Θεοχάρη, δεν σας διακόψα. Αλλά εμείς λέμε παρόλα αυτά ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση το μόνο κόμμα που δείχνει να έχει ένα συνολικά αντιπαραθετικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη δεξιά και στη Νέα Δημοκρατία είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει και να στηρίξει το ψηφοδέλτιό μας. Ορθά τα επισημαίνετε, αλλά το κύριε Βλαχάκη, το πρόγραμμα νομίζω είναι το ίδιο αυτό το οποίο καταψηφίστηκε ή δεν καταφέρατε να το προβάλλετε. Επιμείνατε σε άλλα πράγματα και ο λαός σας κατεψήφισε. Πάντως, θέλω να σας πω... Πάντως, αυτό είναι το επιχείρημα που λέει πάντα η Νέα Δημοκρατία. Είναι, τα προβλήματα είναι εδώ και λέει 40%. Μα τα προβλήματα εδώ είναι, αλλά εσείς λέγατε άλλα για τον Κατρούγκαλο. Άλλα λέμε... λέει ο Κατρούγκαλος, άλλα λέει η Φωτίου. Εμείς λέμε ότι είναι μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Μην πηγαίνετε πάλι την κουβέντα πίσω. Αναγνωρίσαμε τα λάθη μας. Και όποτε δεν μας βολεύει η κουβέντα, πάντα τη γυρνάμε στο παρελθόν. Αυτό γινόταν και πριν την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Που όταν δεν μας βόλευε η κουβέντα, την πηγαίναμε στο 15. Λοιπόν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, αναγνωρίσαμε τα λάθη μας. Προσπαθήσαμε προφανώς να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε την κινήση, είπαμε. Αντιπαραθέτουμε το συνολικά διαφορετικό και αντιπαραθετικό σχέδιό μας για την επόμενη μέρα, για τη χώρα, για την κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Και με βάση αυτό ζητάμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν, αν το έκαναν, να μας ξαναεμπιστευτούν και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Και για όσους δεν μας εμπιστεύτηκαν, είτε γιατί δεν συμμετείχαν, είτε γιατί επέλεξαν άλλα κόμματα, να δουν το πρόγραμμά μας, να δουν τις προτάσεις μας και να το κάνουν τώρα σε αυτήν την νέα εκλογική αναμέτρηση. Εύχομαι ο λαός να το αντιληφθεί και να το επικροτήσει. Θέλω να σας πω, δεν θέλω να στεναχωρήσω πάντως, ότι το 50, το 35% των αναποφασίστων σε αυτές τις εκλογές είναι μεταξύ των κομμάτων, των τεσσάρων πρώτων κομμάτων, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, και το υπόλοιπο 65% βρίσκεται
στην περιοχή των μικρών κομμάτων που παλεύουν να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή. Αυτό δείχνουν οι τελευταίες έρευνες. Η Κυριακή είναι κοντά. Κοντά, ναι, σωστά, συμφωνούμε. Και θα πάμε τώρα στην κυρία Αντωνίου, η οποία έβαλε και το θέμα για τα μπάνια του λαού. Και είναι γεγονός ότι έχει ξεκινήσει θερινή περίοδος, η θερινή ενασχόληση πολλών ανθρώπων. Πάνε πολλοί άνθρωποι για να δουλέψουν στα νησιά. Και ταυτόχρονα είναι και αυτό που έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, ένας γίγαντας της πολιτικής, όπως συνηθίζω εγώ να λέω, και που σήμερα κλείνουν 27 χρόνια από το θάνατο και νομίζω λείπουν και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το δημόσιο βίο. Κυρία Αντωνίου, το σχόλιο σας και να μας πείτε και για τον Ανδρέα δύο λόγια. Ξεκινήστε από εκεί. Θα ξεκινήσω βέβαια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, που όπως είπατε και εσείς κύριε Φελέκη, έχουν περάσει 27 χρόνια. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ηγέτη, όχι μόνο της Δημοκρατικής Παράταξης, αλλά της χώρας, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μοναδικός, θα έλεγα, πολιτικός ηγέτης της χώρας που έχει παγκόσμια εμβέλεια, παγκόσμια αναγνώριση, διότι ο ρόλος του ήταν καθοριστικός. Δεν θα θέλω να ξεχάσουμε το κίνημα Ειρήνης, που ήταν με άλλους ηγέτες σε όλο τον κόσμο. Άλλαξε τη χώρα, άλλαξε την ελληνική κοινωνία και τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο χωριό. Ήταν καταλήτης, έκανε κατά την άποψή μου το 1981 την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς, έκανε πολύ μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Αριστερά της αριστεράς, που έλεγε ο Γιώργος Καραμαλής. Έκανε τις πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τη χώρα, που ακόμα αυτές οι μεταρρυθμίσεις, ακόμα και της πρώτης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ, όπως το ΕΣΥ, τα εργασιακά δικαιώματα, το οικογενειακό δίκαιο, τα πάντα έγιναν, θα έλεγα, πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές από την αρχή της δεκαετίας του 80, Δημοκρατίας, που ακόμα και τώρα άντεξαν στο χρόνο και σε αυτή την κρίση. Της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν το υιοθετεί και ο κύριος Θεοχάρης, λένε ότι ταυτόχρονα με τις αλόγιστες δαπάνες, τις πολλές παροχές, που ανέβηκε όντως στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, υπονόμευσε και την οικονομία. Κύριε Φελέκη, δεν ξέρω αν κύριος Θεοχάρης το υιοθετεί αυτό. Πάντοτε, δανεικά βεβαίως υπονομεύσε. Πάντοτε, κύριε Φελέκη, ναι. Η δεξιά παράταξη ήθελε να ενταφιάσει το έργο και την προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά σήμερα ακόμα και αντίπαλοι του και μεγάλο κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία έχει εκτιμήσει την προσφορά του στη χώρα και μάλιστα τη στάση του. Τόνια και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας βλέπω ότι προσπαθεί να τον αντιγράψει. Και μάλιστα τη στάση του όσο αφορά την υπεράσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων και τη στάση μας στα εθνικά ζητήματα. Πρέπει να πω ότι αρκετοί άνθρωποι πλέον αναγνωρίζουν την προσφορά τους σε αυτόν τον τομέα. Και βέβαια, όπως είπατε κι εσείς, ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να γίνει ΠΑΣΟΚ, ήθελε να γίνει Ανδρέας Παπανδρέου, που βέβαια οι πολίτες πάντα προτιμούν το original παρά το imitation. Και βέβαια δεν μπορεί κανείς να έχει και τέτοιο στόχο να αντιγράψει άλλες προσωπικότητες και πολύ περισσότερο τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ήθελα όμως να πω και κάτι προσωπικό. Και να το ξέρει και ο κύριος Αλέπης, ο Χαρίλαος Φλωράκης τότε το 81 ειδικά είχε εγωιτευθεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν λέω για τη μετέπειτα για πορεία. Αυτό το 89, το 81, για αυτό το 89 μαζί με τον Γιώργο φάγανε 89, τα γιουβαρλάκια για να τον πάνε στο ειδικό δικαστήριο. Το 81 και πιάσαμε συζήτηση. Μην πιάσουμε τα γιουβαρλάκια. Μην τα λέτε τώρα για τον Χαρίλαο Φλωράκη. Αφήστε τα τώρα. Μην πάμε πίσω. Μην πάμε τόσο και να μας πείτε τώρα για τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν βλέπω να βελτιώνεται θεαματικά. Μην μείνουμε στον Ανδρέα μόνο. Θα ήθελα να πω και κάτι, κύριε Φελέκη. Ναι, επειδή γνώρισα τον Ανδρέα Παπανδρέου, ήμουν στέλεγος της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ και όταν έγινε γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ το 1996, ήταν ακόμα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να πω ότι πριν χαθεί, 20 μέρες πριν τον θάνατό του, ήμουν η τελευταία επίσημη επίσκεψη που συνάντησα τον Ανδρέα Παπανδρέου και πήρα το μήνυμά του για την πανελλαδική συνδιάσκεψη που είχε τότε η Νεολαία ΠΑΣΟΚ πριν το συνεδριό μας. Άρα και το επίσημο μήνυμα του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν προς την Νεολαία ΠΑΣΟΚ, όπως ξεκίνησε δηλαδή την παρέμβασή του και την ίδρυσή του ως κόμμα απευθυνόμενο στη νέα γενιά, που τότε η πλειοψηφία της νέας γενιάς στήριξε το Πανελλήνιον Σοσιαλιστικό Κόμμα. Έτσι θα πω, έκλεισε και τις ευχές του και την άποψή του το τι έπρεπε να κάνουμε στο μέλλον. Πάμε στον κύριο Αλέπη και να πείτε σε δεύτερο και χρόνο και να πω δύο λόγια για τις δημοσκοπήσεις. Πολύ γρήγορα όμως, πολύ γρήγορα. Αν είναι πολύ γρήγορα, ή να σας δώσουμε το λόγο αμέσως μετά να πείτε για τις δημοσκοπήσεις. Πάμε στον κύριο Αλέπη.
Κοιτάξτε. Εσείς, κύριε Αλέπη, βλέπω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα φαίνεται ότι θα κινηθεί ενδεχομένως και σε υψηλότερο ποστό από ό,τι πήρατε τον Μάιο. Βλέπω ότι αγγίζει και το 8, ίσως και παραπάνω τα 100. Πού εκτιμάτε ότι οφείλεται αυτό? Κοιτάξτε, να σας το πούμε καθαρά. Ναι. Καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει σε μία μέρα από τώρα, δεν είναι παντοδύναμη, αν υπάρχει ισχυρό κίνημα και ισχυρό ΚΚΕ. Και αυτό το καταλαβαίνει όλο και περισσότερο ένα τμήμα του λαού μας, γιατί πράγματι απέναντί μας έχουμε αντιλαϊκή κυβέρνηση, όχι φυσικά με κρυφή ατζέντα, όπως είπε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, με φανερή ατζέντα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τη δημοσιονομική πειθαρχία, τον ατοϊκό προσανατολισμό της χώρας, τους πληστηριασμούς, την ακρίβεια. Ένα τμήμα λοιπόν του λαού μας σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό, καθόλου ευκαταφρόνητο, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να παλέψει απέναντι σε αυτή την πολιτική. Και για να παλέψει, αυτό ταυτίζεται με την ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ούτε με το Υπουργείο Αντιπολίτευσης που εκφράζουν τα υπόλοιπα κόμματα που ψήφισαν το προηγούμενο διάστημα, ο ΜΕΝ ΣΥΡΙΖΑ το 50 και το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ το 70% των νομοσχεδίων που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η Νέα Δημοκρατία, ούτε φυσικά κόμματα μιας χρήσης ή μιας θητείας ή όπως να τα ονομάσουμε, που εμφανίζονται θορυβωδώς και εξαφανίζονται αθόρυβα αφού έχουν κάνει τη δουλειά τους. Υπάρχει λοιπόν τμήμα του λαού μας που καταλαβαίνει ότι μπορεί να ακουμπήσει στο κίνημα, μπορεί να ακουμπήσει στο ΚΚΕ, είναι κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, είναι κόμμα που μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας, είναι κόμμα που θα το δει ο κάθε εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος, νέος άνθρωπος, συνταξιούχος δίπλα του, στους αγώνες. Αυτό επιβεβαιώθηκε και ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις τώρα. Σε δεκάδες πληστηριασμούς που σταματήσαμε και πήγαν τα κοράκια να τους εφαρμόσουν, στο νεκρό στη ζώνη στο Πέραμα και σε άλλα και σε άλλα. Αυτό, επειδή μπροστά μας έρχεται αντιλαϊκή λέλαπα, μπορεί να το καταλάβει πολύ καλά, να το καταλάβουν πολύ καλά οι εργατοϋπάλληλοι και ακόμη περισσότερο να στηρίξουν το κόμμα μας. Για λέει, να καταλάβω την έννοια της αντίστασης. Δηλαδή να πάτε και 8% και 9% και 10%. Απ' την άλλη όμως, δεν θα πρέπει στα θέματα που είπατε των πληστηριασμών. Ωραία, να ματαιωθούν κάποιοι πληστηριασμοί. Όπως ξέρετε όμως, οι περισσότεροι γίνονται. Δεν θα έπρεπε και εσείς να μπείτε στο τρυπάκι, ας το πούμε έτσι, της κυβερνώσας αριστεράς, ώστε να μπορείτε να κάνετε και πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να χτυπήσουν στη ρίζα τους πληστηριασμούς, να αλλάξουν όλο το πλαίσιο. Ναι. Δηλαδή δεν λείπει το κυβερνητικό σχέδιο από την πλευρά του ΚΚΕ. Ναι, καταρχήν όπως επίσης είπατε για την Αλεξανδρούπολη. Αν ρωτήσετε τα άλλα κόμματα και ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, θα σας πούν ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου εκεί πηγαίνουν οι Αμερικάνοι, έχουμε βάσεις κλπ. Και το ΝΑΤΟ θα αναβαθμίσει στρατηγικά και γεωπολιτικά την περιοχή. Όλοι το λένε αυτό. Και όλοι οικονομικά θα προσφέρει πολλές θέσεις εργασίας. Δεν το λέει μόνο η Νέα Δημοκρατία, εννοείται το λέει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει. Δεν και ισχύει το αυτό. Ισχύει 100%. Όχι, δεν ισχύει. Καλά, θα να πούμε. Ο Στεοχάρης λέει ότι ισχύει. Εντάξει. Δεν είναι εντάξει. Δικαίωμα του να λέει. Εμείς λέμε πως η χώρα εμπλέκεται όλο και περισσότερο στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και αυτό κάνει τα πράγματα εξαιρετικά επικίνδυνα και καλά θα κάνουν τα κόμματα του νατοϊκού προσανατολισμού να είναι λίγο πιο προσεκτικά όταν μιλάνε για αυτόν τον εγκληματικό οργανισμό που έχει σπείρει τα εγκλήματά του σε όλο τον πλανήτη. Πάντως η χώρα έχει αναβαθμιστεί. Αυτή είναι στα πλαίσια του αυτή ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η δική σας άποψη, αλλά το ΝΑΤΟ δεν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ναι, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει ούτε σύνορα. Και στα πλαίσια της Δύσης. Ναι, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει ούτε σύνορα. Και λέει ότι τα νησιά μας, λέει ότι τα νησιά μας είναι νατοϊκά. Οπότε εμείς λέμε λοιπόν. Με την Ουκρανία, τότε μάλλον. Άστο με την αριστερά. Άστο γιατί ούτε και αριστερά εξτρέμουν. Άστο την αριστερά. Να πούμε μια κουβέντα. Να πούμε μια κουβέντα για αυτό που είπατε για τους πληστηριασμούς, όμως γιατί με ρωτήσατε. Εδώ, με τους πληστηριασμούς, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Λέω αποτρέπεται, εντάξει. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα σας πει, ή το ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς έχουμε και ένα σχέδιο. Ποιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ? Τα έχουν καταθέσει. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα, ναι, κοιτάξτε, να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα να μιλάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς. Ναι. Έκανε ιδιώνυμο αδίκημα αν αγωνίζεσαι ενάντια στους πληστηριασμούς. Πρώτη κατοικία δεν πληστηριάζει. Μη με διακόπτης, είπαμε. Μη με διακόπτης, είπαμε. Θα είσαι ευγενικός, θα είσαι προσεκτικός όπως ήμουν και εγώ και σε άκουγα. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το έγκλημα.
πηγαίνοντας τα δάνεια στον πτωχευτικό κώδικα. Αν είναι έτσι τα πράγματα, άραστε, λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι πληστηριασμοί είναι ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Κανένας άλλος που λέει ότι επειδή είναι παντοδύναμη η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Θα την αντιμετωπίσουμε με οργανωμένο κίνημα και σχεδόν ΚΚΕ. Θα δούμε τώρα τι απαντάει ο κύριος Θεοχάρης της αιτίας του Κομμουνιστικού Κόμματος και αν, ας πούμε, τον προβληματίζει η παντοδυναμία. Γιατί εγώ ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πήρε 40,7 πόσο πήρε, ενδεχομένως θα πάει στο 42, 43 και 44. Ακόμη και 45 να σας πω εγώ. Δεν είναι πρωτοφανές. Αλλά αυτά δεν έχουμε ξαναζήσει. Ναι, τα έχουμε ξαναζήσει, αλλά όμως αυτό το οποίο δεν έχουμε ζήσει είναι το δεύτερο κόμμα της αντιπολιτεύσεως να είναι τόσο χαμηλά στο 20%. Αυτό και είναι, είναι και άλλες συνθήκες. Τότε είχαμε ένα διπολισμό και ένα δικομματισμό που την εποχή πριν τα μνημόνια μπορούν τα δύο πρώτα κόμματα να άθροιζαν 80 και 85%. Την εποχή των μνημονίων να ήταν κοντά στο 70% ή και κάτω. Και τώρα από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα είχαμε είναι... Είχαμε και κυβερνήσεις με 170... Το πρόβλημα δεν είναι στη δεξιά παράταξη, η οποία φαίνεται ανακάμπτη, πηγαίνει στα παλιά ποσοστά της. Το πρόβλημα είναι στην ευρύτερη κεντροαριστερά, που φαίνεται ότι είναι κατακαιρματισμένη και δεν έχει τόσο μεγάλο ποσοστό. Κοιτάξτε, λοιπόν, κύριε Φελέκη, είναι προφανές ότι η χώρα χρειάζεται... Τι κάνατε, ανατοϊκό τέτοιο τη χώρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη, είναι και στο Στεφανοβίκιο, είναι και η Καλαμάτα που πήγανε βάσεις των Αμερικανών, είναι και στον Άραξο, είναι παντού. Έχουμε γεμίσει 7-8 βάσεις. Ωραία. Από εκεί που έλεγε ο αείμνηστος Ανδρέας, έξω η βάση του θανάτου. Εμάς και μείνανε και έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Τώρα μη θυμηθώ. Όχι, ήταν καλά ο ΣΥΡΙΖΑ που τους επανέφερε και με. Μη θυμηθώ τώρα τα σχέδια του κύριου Καμένου και του ΣΥΡΙΖΑ για ναυτικές βάσεις στην Κάρπαθο και δεξιά και αριστερά. Τώρα πραγματικά να σοβαρευτούμε. Ας μιλήσουμε πρώτα λίγο για το ζήτημα της παντοδυναμίας το οποίο θέσατε, το οποίο είναι γι' αυτό ουσιαστικό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σας θυμίζω 21 Μαΐου δεν υπήρξαν πανηγυρισμοί πρακτικά. Έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πράγματι όλοι μας πήραμε το μήνυμα των εκλογών ως ένα μήνυμα ευθύνης, ως ένα μήνυμα δουλειάς και όχι ως ένα μήνυμα πανηγυρισμού ή εξόντωσης. Το βάρος δηλαδή σας εμπόδισε να χαρείτε. Δεν είναι ζήτημα να χαρούμε ή όχι. Καλό είναι να χαρείτε, δεν είναι κακό. Το τι κάνει η αντιπολίτευση. Το στόχο σου. Το τι κάνει η αντιπολίτευση. Για ποιο λόγο η αντιπολίτευση πείθει ή δεν πείθει. Μακάρι, εγώ σας το λέω ως πολιτικός, ας το πούμε, που δεν μου αρέσουν οι σκληρές αντιπαραθέσεις. Μακάρι η αντιπολίτευση να βρει ένα βηματισμό. Αυτό είναι καλό για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος. Τώρα, ποιος θα είναι αυτός ο βηματισμός, ποιο θα είναι η εξωματική αντιπολίτευση, ποιο δεν θα είναι, αυτά θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός και θα τα αποφασίσει επί τη βάση του τι λένε τα κόμματα στην κέντρο αριστερά. Δεν πείθουν αυτή τη στιγμή και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα ποσοστά. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έπεισε στις πράξεις, διότι είπαμε, υποσχεθήκαμε 5 πράγματα στον ελληνικό λαό και τα τηρήσαμε και τα 5. Δεν φοβάστε αν δεν έχει τη ισχυρή αντιπολίτευση, μήπως υπάρξει αλαζονία και η ίηση της εξουσίας, όπως λένε, και κάνετε πράγματα τα οποία θα σας φέρουν. Δεν έχω δει εγώ τέτοιου είδους τάσεις. Γιατί λένε ότι στη δημοκρατία τα θεσμικά αντίβαρα είναι πάρα πολύ σοβαρά για να μπορούν να βοηθάνε και την κυβέρνηση και να την ελέγχουν. Κοιτάξτε, τα θεσμικά αντίβαρα θα παραμείνουν τα ίδια. Η σκληρή αντιπολίτευση όταν ανεβαίνει ένα κόμμα στο βήμα ή ένας αρχηγός στο βήμα της Βουλής είναι ίδια. Τα ίδια θα πει. Ο ίδιος κύριος Τσίπρας θα είναι με 70 βουλευτές, δηλαδή, με 90 βουλευτές. Ευρών και ποσοστού, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ενδεχομένως, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, και να περάσω τώρα στον κύριο Βλαχάκη, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, μπορεί τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, τα προοδευτικά λεγόμενα κόμματα, να μην συγκεντρώνουν ούτε τον αριθμό των 120 εδρών, που είναι απαραίτητος για να υπάρξουν στο Κοινοβούλιο, όπως ξέρετε, ορισμένες σοβαρές αλλαγές. Δηλαδή, αν πάρει 55 ή 53 ο ΣΥΡΙΖΑ, 30 το ΠΑΣΟΚ και 20 το ΚΚΕ, πάμε σε ένα αριθμό λιγότερο και από 100, 10. Εκεί λοιπόν δεν θα έχουμε ένα πρόβλημα στην αντιπολίτευση. Το 180 είναι το κρίσιμο νούμερο. Το έβαλε 180... ο κύριος Γεωργιάδης όταν στόχος, αλλά ζωνικά... Στη συνέχεια το απέσυρα. Σας βέβαια, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει
Δεν υπάρχει κάποιο άγχος, γιατί το 180 που έθεσαν ως όριο για να μπορούν να έχουν τη δύναμη να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, χωρίς να μας λένε τι θέλουν. Εμείς λέμε το άρθρο 16 σίγουρα τι θέλουν. Έχουν βρει υποστηριχτές από το Πασόκ για το άρθρο 16. Οπότε και αυτό μάλλον δεν τους χρησιμεύει, τουλάχιστον έτσι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι σε κάθε περίπτωση, την επόμενη των εκλογών, από όποια θέση και αν έχουμε, όπου μας κατατάξει ο ελληνικός λαός, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι το πολιτικό και κοινωνικό αντίβαρο απέναντι στη δεξιά, στην επέλαση που θέλει να φέρει στα δικαιώματα, στους μισθούς, στο εισόδημα, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει αυτά την επόμενη μέρα. Εκεί θα είναι τα προβλήματα. Και τα προβλήματα που εντοπίζουν οι πολίτες. Και να είστε σίγουροι ότι ούτε και το ΚΚΕ που του αρέσει, το βλέπαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να έχει όχι διμέτωπο, ούτε καν διμέτωπο, μόνο μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με Νέα Δημοκρατία. Κυβέρνηση την πολεμήσαμε με νύχια και με δόντια. Μην με διακόπτετε τώρα εσείς. Με νύχια και με δόντια. Μην με διακόπτετε τώρα εσείς. Ένα μέτωπο είχε με τον ΣΥΡΙΖΑ τις πιο πολλές φορές. Του αρέσει να κάθεται στη γωνιά, του αρέσει να μεγαλώνει το χωράφι του. Δεν πραγματεύεται, δεν μπορεί να πραγματεύει. Και να έχει ένα πρόγραμμα που να μπορεί να απαντήσει στις ανάγκες σήμερα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον σε μια άλλη κοινωνία. Στο τώρα είναι το θέμα. Στη ζώνη, στο πέραμα, σου είπα, δεν σου είπα σε άλλη κοινωνία. Στο τώρα πώς απαντάμε και ποτέ δεν είχε και διάθεση το ΚΚΕ. Α, στην άλλη κοινωνία. Για άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, εκνευρίζεστε και είναι προφανές ότι δεν θα σα αρέσει να ακούτε την αλήθεια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την επόμενη μέρα θα είναι το θεσμικό και κοινωνικό αντίβαρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στη δεξιά. Εκεί το μέτωπό μας. Θέλετε να ακούσετε τι είπε πριν λίγο ο κύριος Μητσοτάκης και τι είπε και ο κύριος Τσίπρας και τι είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης σε κάποια βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και τα οποία αφορούν αυτό το κομμάτι της συνομιλίας μας που έχει να κάνει με το τι ψήφους θα πάρουμε και αν υπάρχει παντοκρατορία, αν υπάρχει αυτοδυναμία και πώς. Και μετά θα σχολιάσουμε πάλι. Έχουμε σύμμαχο τον ενθουσιασμό. Αλλά έχουμε και έναν εχθρό, τον εφησυχασμό. Πρώτα λοιπόν πάμε στις κάλπες και μετά συνεχίζουμε την ημέρα μας ώστε καμία ψήφος να μην χαθεί αψήφιστα. Έχω μιλήσει πολλές φορές για την αμήλικτη αριθμητική της κάλπης. Προσέξτε, μια μικρή και επιπόλαιη δικιά μας αδράνεια, περισσότερα κόμματα στη Βουλή μπορεί να φέρουν πολλές παγίδες στην επιφάνεια. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Μερικές ψήφοι, λιγότερες σε κάθε εκλογικό τμήμα της επικράτειας, αρκούν για να θέσουν σε κίνδυνο την ανάδειξη μιας ισχυρής κυβέρνησης. Αυτό όμως όλοι μαζί θα το αποτρέψουμε. Σε αβέβαιους καιρούς, ο τόπος χρειάζεται βέβαιους χειρισμούς. Χρειάζεται μια κυβέρνηση η οποία δεν θα εξαρτάται από εύθραυστες πλειοψηφίες. Δεν θα εξαρτάται από πιέσεις, δεν θα εξαρτάται από ισορροπίες. Πολλές ακραίες φωνές, οι οποίες μπορεί να μπουν στη Βουλή, δεν φέρνουν κατά ανάγκη την πολυφωνία. Οι εκλογές της Κυριακής, λοιπόν, θα κρίνουν τη ζωή μας για τα επόμενα 4 χρόνια. Θα κρίνουν όμως και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και τα διλήμματα, γνωρίζουμε ήδη, είναι σκληρά. Τα κάνει σκληρά το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής που δίνει 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα. Γιατί την Κυριακή δεν έχουμε το δεύτερο γύρο της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης. Έχουμε μια νέα εκλογική αναμέτρηση με ένα νέο διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Και σε αυτή την αναμέτρηση 2 είναι μονάχα τα εναλλακτικά σχέδια διακυβέρνησης, τα εναλλακτικά σχέδια εξουσίας, τα εναλλακτικά προγράμματα που αναμετρώνται. 2 προγράμματα που καθρεφτίζουν 2 διαφορετικές αντιλήψεις, 2 διαφορετικά οράματα, αν θέλετε, για την Ελλάδα. Είναι όμως βαθιά αναξιόπιστη, γιατί στα σπότης η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται αυξήσεις, μέσες αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα στο 25%. Αλλά μερικές μέρες πριν, στο μεσοπρόθεσμο στις Βρυξέλλες, εκεί που δεν περνάνε τα κολπάκια του κύριου Μητσοτάκη, μίλησε όχι για 25, αλλά για 13%. Όπως αποκάλυψε ο κύριος Κυλακάκης, δεν υπάρχει μεσίας
άδικα στην Πάτρα περίμεναν με βάγια τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Το μόνο θαύμα είναι να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό λέω, σας αξίζουν περισσότερα. Φίλες και φίλοι, στις 21 Μαΐου οι πολίτες αποδοκίμασαν το ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή αποδείχθηκε μια αναποτελεσματική κυβέρνηση που διέψευσε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού, είπε πολλά που ήξερε ότι δεν μπορούν να γίνουν μόνο και μόνο για τις καρέκλες και την εξουσία. Είπε για συσάχθεια και μετέτρεψε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια δανειοληπτών να παροδούν άνευ όρων και κριτηρίων στα φανς που εκβιάζουν σήμερα τον ελληνικό λαό. Κύριε Αντωνίου, ακούσαμε τον αρχηγό σας, τον κύριο Ανδρουλάκη, να κάνει περίπου ένα διμέτωπο και ενάντια στη Νέα Δημοκρατία και ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζετε ότι αυτή είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να αποδώσει? Και δεύτερον, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Μητσοτάκη, και ας το λάβουν υπόψη τους και οι υπόλοιποι συνομιλητές και να τοποθετηθούμε στον επόμενο γύρο, να λέει ότι το αν για λίγες ψήφοι μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω. Και όταν μπουν περισσότερα κόμματα στη Βουλή, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η ποιότητα της δημοκρατίας θα είναι καλύτερη. Για την ποιότητα της δημοκρατίας, επίσης αναφέρθηκε και ο κύριος Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές κατά της παντοκρατορίας του Μητσοτάκη, αλλά και αυτός εισάγοντας την θεωρία της χαμένης ψήφου. Λοιπόν, υπάρχει θεωρία χαμένης ψήφου, υπάρχει διμέτωπος, τι υπάρχει, κυρία Αντωνίου? Κύριε Φελέκη, όλα τα κόμματα δίνουν το δικό τους αγώνα, έτσι ώστε να πετύχουν τους εκλογικούς τους στόχους και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και υπάρχουν διάφορα πολιτικά επιχειρήματα για να συσπυρώσουν την εκλογική τους βάση και να καλέσουν βέβαια και άλλο κόσμο. Έτσι, εγώ αποδέχομαι όλο αυτόν τον προβληματισμό και τις τοποθετήσεις όλων των ηγεσιών όλων των κομμάτων. Η άποψή μου είναι ότι πολλά κόμματα στη Βουλή δεν είναι κακό. Βέβαια, με την αντίληψη που έχω εγώ, την ιδεολογική και την πολιτική, θα ήθελα να είναι προοδευτικότερα κόμματα μέσα στη Βουλή και όχι ακραία, φασιστικά ή κόμματα τα οποία έχουν απόψεις και θέσεις που θυμίζουν άλλον αιώνα. Αυτό είναι η δικιά μου πολιτική επιθυμία. Βέβαια, είναι λίγο περίεργο πώς κόμματα της αριστεράς λένε να μην υπάρχει πολυφωνική Βουλή, πώς από τη μία είμαστε υπέρ της απλής αναλογής και από ό,τι άκουσα τώρα στην τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, στην ομιλία του, να μιλάει για το κακό ενισχυμένο αναλογικό σύστημα. Τα λέω όλα αυτά διότι μου είπατε το εξής, αν εμείς κάνουμε διμέτωπο αγώνα. Εμείς δεν φαίνεται, και δεν φαίνεται να ευδοκιμεί η στρατηγική του να γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι εύκολο, κύριε Φιλέκη, από τη μία μέρα στην άλλη, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μήνα δεν είναι εύκολο να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί, αν και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Μπορεί να είναι δύσκολο και βέβαια θα αρχίσει ο αγώνας από τη Δευτέρα. Όμως θα ήθελα να πω, γιατί δεν απάντησα στην πρώτη με άλματα, ερώτηση, όχι με... στην πρώτη, στην με πρώτη μου ερώτηση, ναι, για τις δημοσκοπήσεις που δεν είχα χρόνο, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, σε ό,τι με αφορά τοποθετούμε προσωπικά, διότι κάθε φορά έχουν διαψευστεί και όσο σε ό,τι μας αφορά και το 2015 και το 2019 και το 2023, πάντα τα ποσοστά ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που πήραμε. Τώρα κοντά και ήταν. Τώρα, στην τελευταία, και, 10-11 και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Φελέκη, είστε δημοσιογράφος και ενεργός πολίτης και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν την κοινή γνώμη, επηρεάζουν τον ελληνικό λαό, και σε αυτή την συγκυρία το 23, αν οι δημοσκόποι έδειχναν τι αποτυπωνόταν στις έρευνές τους, σήμερα μπορεί να μιλάγαμε και για άλλη αρχιτεκτονική στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν το είδαμε αυτό να επηρεάζουν. Το λέω αυτό διότι... Αν τους έπεσαν προς τα κάτω έξω. Κύριε Θεοχάρη, όταν το έβλεπαν το 18-19 του ΣΥΡΙΖΑ και δίνανε 26-27. Δεν επηρεάζει προς τα πάνω. Μα οι δημοσκόποι τα έπαναν αυτά.
Δημοσκόπη, έβλεπαν λοιπόν. Τα βλέπαμε, αλλά δεν τολμούσαν με τα πούλια. Ωραία. Βλέπαν λοιπόν 18-19. Είναι, είναι επιχείρημα αυτό επιστημονικών και επιστημονικών εταιριών. Κυρία Αντωνίου. Αυτό βλέπουμε, αλλά δεν τολμάμε. Κάτι γίνεται. Ωραία. Φοβόμαστε δήθεν. Μήπως τους προβοκάρουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Αντωνίου, όμως. Μοιάσιμη λίγο. Αντίληψη άρα δεν θέλω είναι. Να πω. Μοιάσιμη λίγο. Το επιχείρημά σας όμως δεν έχει λογικό ερμό. Είπατε. Ότι, ότι οι δημοσκοπήσεις. Αν ξέρει το ΣΥΡΙΖΑ, πάντω κοντά πέρασε. Όχι, οι δημοσκοπήσεις. Του κουκουέ πιάσανε. Κύριε Φελέκη, είπε, κύριε Φελέκη, είπε η κυρία Αντωνίου ότι επηρέασαν. Όχι, λέγανε 11 σα δίνω. 10 με 11. Οι δημοσκοπήσεις. Ψήφιο σα δίνω. Δηλαδή, αν κύριε Φελέκη, αν κύριε Φελέκη έδειχναν 20% στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήταν η ίδια αρχιτεκτονική. Μα ίδια ήταν, κυρία Αντωνίου, αυτό είναι το θέμα. Μια στιγμή λίγο. Μα κυρία Αντωνίου, 20 πήρε. Μια στιγμή όμως. Μα το σκεπτικό σας είναι λάθος. Ακούστε το λάθος σας. Βλέπαν 20%, δεν το έδειχναν και δίναν 27, δεν επηρέασαν, όχι επηρέασαν όπως λέτε, και πήρε 20%. Λέει επηρέασαν σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. Μα δεν επηρέασαν διότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ανεβάσαν με το να τον δείχνουν 27. Αφού λοιπόν 20 το βλέπαν, το δείχναν 27 και δεν τον ανεβάσαν, αλλά έμεινε στο 20. Δεν φαίνεται ότι δεν επηρεάσουν. Καλά, δεν ήταν να πω ότι αφού δεν επηρεάσαν το ΣΥΡΙΖΑ που το δείχνανε 7 μονάδες μπροστά. Έχει νόημα το επιχείρημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μελλοντικό. Αυτό που λέτε δεν στέκει. Να ολοκληρώσει, κυρία Αντωνίου, και θα πείτε μετά. Όταν επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να δείχνουν ό,τι καταγράφουν και ας είναι εξωφρενικό. Διότι για την άποψή μου σωστό. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα σωστό. Γιατί γνωρίζετε από την έρευνα μετά πώς μετακινήθηκαν οι ψηφοφόροι. Από το κόμμα μου τουλάχιστον, από ανθρώπους που θέλουν να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, μα το φόβο ότι μπορεί αύριο να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αν όμως δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, κύριε Θεοχάρη, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είχε αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο ωραία. Ποσοστό. Μάλιστα. Άρα, γι' αυτό λέω, δεν σκέφτομαι τρελά, σκέφτομαι πάρα πολύ λογικά και μην τρέχετε να υποστηρίξετε. Άρα ήταν υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, λέτε. Άλλο βλέπουμε και άλλο από την υποστηρίζω αυτό. Δεν υποστηρίζω, αλλά άρα λέω δεν επηρεάστηκε. Πω, κύριε... Δεν επηρεάστηκε. Για εσάς. Αυτό λέω. Εγώ εσάς. Λέω λοιπόν ότι δεν επηρεάστηκε. Για μένα επηρεάστηκε. Για το κόμμα μου επηρεάστηκε. Εσείς κερδισμένοι από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα εκείνο ότι δεν είχατε μέτωπο απέναντι στην Ελλάδα. Επειδή δεν έχουμε για πολύ χρόνο και πρέπει να πάρουμε άλλο ένα. Αν είχατε μέτωπο απέναντι στην Ελλάδα, προφανώς ο κόσμος θα πηγαίνει σε άλλη. Κύριε Βλαχάκη, αυτή είναι η προσωπική σας άποψη και τη σέβομαι. Για μας όμως ο αγώνας ήταν κατά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι ο ιδεολογικός μας και πολιτικός μας αντίπαλος διαχρονικά και ιστορικά. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν φάνηκε αυτό μου. Κατά εσάς. Κατά τον ελληνικό λαό, νομίζω φάνηκε το πολύ απλό. Ότι εσείς δεν μπορείτε να τους εκπροσωπήσετε και να είσαστε η επόμενη κυβέρνηση. Γιατί το δίλημα ήταν ποιος θα είναι κυβέρνηση και μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα κέρδισε ο Μητσοτάκης. Ναι, κυρία Αντωνίου, να μην αδικήσω. Δεν πήρατε ποτέ σήμερα, απέναντι σήμερα, κύριε Βλαχάκη. Εμείς είπαμε. Τώρα δεν αδικήσουμε και λέγαμε, γιατί μάλλον δεν παρακολουθούσατε. Νομίζω τα έχει. Σε άλλη εκπομπή. Τον Αντωνίου, γίνανε κατανοητά όλα αυτά τα που είπατε. Μην αδικήσουμε. Μην αδικήσουμε τον κύριο Βλαχάκη. Δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής, κύριε Φελέ. Ολοκληρώστε όμως για να του δώσουμε το λόγο. Πηγαίνοντας αυτές τις εκλογές. Μήπως να το πούμε μετά. Θα κάνουμε ένα γύρο. Κάθε φορά, εγώ με πάτε μία. Όχι, δεν σέβα, σας πάω. Μία απάντηση όχι, όχι. Στην επόμενη φορά. Ξέρετε ότι σας αγαπάω και σας εκτιμώ. Το ξέρω. Λοιπόν, ο επόμενος γύρος είναι τι να κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα. Κύριε Βλαχάκη, τώρα πείτε μας εσάς. Κάτε εμένα και λέτε κύριε Βλαχάκη, κάπου με τα έχετε. Εγώ είμαι κύριο Βλαχάκη. Ο κύριος Αλέπης. Κουκουέ, εντάξει. Είμαστε okay. Λοιπόν, ο Πέτρος Αλέπης. Καλά, ήταν και συνοδοιπόρησες να... κάποια χρόνια. Κάνετε. Πιο μεγάλο αμάρτημα να μπερδέψεις το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σε αναφορές στο παρελθόν. Πιο μεγάλο αμάρτημα να μπερδέψεις το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει. Είστε και οι δύο στην αριστερά. Αφήστε την αριστερά. Όσο μίσος, μεταξύ σας. Η αριστερά σε αυτή τη χώρα όμως είναι ταυτισμένη
και είναι φορτισμένη με ορισμένες σταθερές. Ωραία. Με τον αντικαπιταλιστικό, αντιπεριαλιστικό αγώνα. Ναι. Και επειδή έχετε από την αρχή και μια αγάπη στο παρελθόν, είναι ταυτισμένη με το ΕΑΜ, με τον ΕΛΑΣ, το Δημοκρατικό Στρατό, τους μεγάλους ευρατικούς αγώνες. Βεβαίως. Έχουν πεθάνει οι άνθρωποι λέγοντας έξω ΙΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Τώρα αριστερά, που λέει ναι στη ΣΥΠΑ, ναι στο ΝΑΤΟ, δεν λέγεται αριστερά. Και στο ΕΑΜ πάμε τώρα. Σας άρεσε το συμπόρευση του ΕΑΜ με την πολιτική πολιτική. Α, μην πιάνει στο στόμα σου το ΕΑΜ, ρώτα το Μαρατζίδη καλύτερα τι λέει για το ΕΑΜ. Κατάλαβε. Ρώτα το Μαρατζίδη τι λέει για το ΕΑΜ. Είναι Αλέπη. Εσεί με προκαλείτε για τα ιστορικά και μα αρέσουν κιόλα. Ο Μαρατζίδη είναι ιστορικό. Είναι επιστήμονα. Είναι επιστήμονα. Είναι πολιτικό τέλεχο. Ναι, αλλά κρίνεται γι' αυτό. Όταν λέει ότι το ΕΑΜ. Όταν ξεπλένει τα τάγματα ασφαλεία. Ναι, να διαβάσει το τελευταίο του βιβλίο. Για το τελευταίο του βιβλίο. Εκεί να δει. Σιά του Στάλιν το διάβασε. Ξεπλένει. Σε προτρέπω να το διαβάσει. Όταν ξεπλένει. Μπορεί να αλλάξει και άποψη. Όταν ξεπλένει. Είναι ιστορικό. Άκου. Πρέπει να έχει ανέχεια στη γνώμη του άλλου. Ωραία. Ακούστε με λοιπόν. Ο κύριος Μαρατζίδης είναι ένας αιμονικός αντικομουνιστής. Μην μείνουμε στο Μαρατζίδη. Εντάξει. Εσείς με πήγατε στην ιστορία. Πάμε λοιπόν τώρα. Πείτε μας αν σας αδικήσανε οι δημοσκοπήσεις. Θέλω για τις δημοσκοπήσεις να πω τίποτα. Θέλω να πω για το εξής όμως. Ναι. Μετά τις πρώτες εκλογές βγήκε η έκθεση της Κομισιόν. Ναι. Και λέει. Πάγωμα μισθών, όχι ξεπάγωμα τριετιών, πάγωμα συντάξεων, πράσινα χαράτσια, η νέα μπίζνα του κεφαλαίου κτλ. Φόροι, έκλεισε το θέμα. Ταμείο ανάκαμψης, δημοσιονομική πειθαρχία. Τα ίδια λέει και ο Σύρος με το Πασό. Αν είναι έτσι λοιπόν, αν ο λαός έχει απέναντί του ένα κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα και μία φανερή ατζέντα, εμείς τον καλούμε. Τα ίδια με εσάς λένε. Ναι, όχι, δεν λένε τα ίδια. Γιατί είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το πρόγραμμα, με τους πληστηριασμούς, με την ανάκαμψη, τα ίδια λένε. Ακούστε με. Είναι με το Ταμείο Ανάκαμψης. Εσείς δεν το θέλετε είναι... το Ταμείο Ανάκαμψης. Όχι, δεν το θέλουμε. Α, είδατε, το θέλετε, είδατε δεν λέμε τα ίδια. Αναδιάρθρωση. Ο κύριος Μητσοτάκης, σε μια κρίση ειλικρίνειας είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι είναι μνημόνιο. Καθαρές κουβέντες. Σε συνέντευξη στην τηλεόραση. Ότι έχει τέτοιες δεσμεύσεις που δεν μπορεί να κάνεις και πάρα πολλά. Αυτό, και ήταν εξαιρετικά ειλικρινής. Αφήστε με να ολοκληρώσω και ρωτήστε με, κύριε Θεοχάρη. Επειδή τα πράγματα λοιπόν. Δεν αλλάζουν. Πολύ ωραία. Επειδή, έτσι, επειδή τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ σκληρά και πολύ ζωφερά. Και επειδή η πραγματικότητα εξελίσσεται όπως εξελίσσεται. Και επειδή το δίλημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και από τη μακρινή νέα μάκρη να μην μπορεί να έρθει ένα ΕΚΑΒ, να σώσει τη γυναίκα. Εμείς λέμε εφόλης της ύλης ότι σε όλους αυτούς τους κρίκους της αλυσίδας θα αντιπαραθέσουμε τον οργανωμένο αγώνα. Και σε αυτό καλούμε το λαό μας να προβληματιστεί δημιουργικά και στη μία μέρα που έχει μείνει και να κάνει ένα καλό βήμα. Μου μένουν μόνο 5 λεπτά. Από 2 λεπτά ο καθένας, κυρία Αντωνίου. Πείτε μας για την επόμενη μέρα αυτό που θέλετε να πείτε και αν θέλετε να απαντήσετε και σε αυτά που είπε το Κομμουνιστικό Κόμμα για το ότι είστε. Στην ίδια γραμμή. Αν αρχίσουμε, θα κάνουμε όχι. Πολύ ωραία. Πείτε λοιπόν αυτό το οποίο θέλετε ως καταληκτικό σχόλιο. Μετά δεν θα τον πει, δεν θα με πείσει, αλλά. Τόνια, πες ως καταληκτικό σχόλιο αυτό το οποίο θες. Εμείς ζητάμε την ψήφο των πολιτών την Κυριακή που έρχεται. Πρώτα απ' όλα, ζητούμε να πάνε όλοι στην κάλπη. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει ο ελληνικός λαός στις εκλογές και να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της χώρας και το δικό τους και των παιδιών τους. Θέλουμε να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, να δυναμώσει, να υπάρξει μια ισχυρή, αξιόπιστη και αξιόμαχη πολιτική δύναμη μέσα στη Βουλή για να υπερασπιστεί πάνω απ' όλα τα δικά τους προβλήματα, τις δικές τους αγωνίες. Και βέβαια μαζί με όλο τον προοδευτικό κόσμο επιδιώκουμε και επιθυμούμε και πιστεύω θα τα καταφέρουμε με όλες τις γενιές, με τους νέους ανθρώπους, με τους ανθρώπους της δημιουργίας να ξανασυγκροτήσουμε τον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο για να υπάρξει η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση στον τόπο. Μάλιστα. Διότι δυστυχώς σήμερα με μια κυβέρνηση με τα χαρακτηριστικά τα οποία υπάρχει και τα ζήσαμε του επιτελικού κράτους, του Μαξίμου δηλαδή ΑΕ όπως έλεγε το ΠΑΣΟΚ, δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Χρειάζεται συγκροτημένη, υπεύθυνη, συνεκτική πρόταση για τη χώρα στην προοδευτική κατεύθυνση. Ο ΣΥΡΙΖΑ
απέτυχε. Ο ελληνικός λαός του έδωσε τη δυνατότητα. Λοιπόν. Δεν τα κατάφερε. Χρειάζεται εναλλακτική πολιτική πρόταση. Εμείς άλλωστε, κύριε Φιλέκη, το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν. Είστε δημοκρατικός άνθρωπος, μην αφαιρέσουμε. Να αντιμετωπίζουμε συντηρητικές πολιτικές και τη Νέα Δημοκρατία και είμαστε εδώ πάλι να ξανάρθουμε. Και μαζί βέβαια με όλο τον προοδευτικό κόσμο να κάνουμε τη βοήθειά του. Κύριε Βλαχάκη, θα πάτε μαζί με την κυρία Αντωνίου, δηλαδή με το Πασόκ, να κάνετε αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία? Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για εσάς? Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και το πρόγραμμά του είναι ένα πρόγραμμα θετικών αλλαγών και τομών για τη ζωή των πολιτών. Έχει την ενίσχυση του εισοδήματος, γι' αυτό μιλάμε για την αύξηση του κατώτατου του μισθού, την επαναφορά των τριετιών για να υπάρχει έτσι αύξηση του μέσου εισοδήματος. Αλλά αυτό απαιτεί και συλλογικές διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, απαιτεί και ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως το ΣΕΠΕ που πρέπει να στελεχωθεί και να ενεργοποιηθεί ουσιαστικά. Περιλαμβάνεται. Είναι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πρόταση έτσι, θετική την επόμενη μέρα και για την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί η δικιά μας ασφάλεια είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο. Γι' αυτό λέμε για προσλήψεις, λέμε για μονιμοποίηση των επικουρικών γιατρών, λέμε για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας. Γι' αυτό και λέμε να προσληφθούν καθηγητές και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Λέμε να υπάρχει συνολικά μια πρόταση για ένα διαφορετικό μέλλον και προοπτική για τους νέους ανθρώπους. Λέμε για τη στήριξη της νέας εργαζόμενης γυναίκας, της νέας μητέρας, των νέων να μπορούν να βρουν σπίτι για στεγαστική πολιτική διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία, με περιορισμό του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθωσης δηλαδή, με επίδομα ενοικίου για να μπορούν τα νέα ζευγάρια για να αυτονομηθούν. Αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί θέλει την ψήφο των Ελλήνων πολιτών να κατευθυνθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόνο αυτός αυτή τη στιγμή μπορεί να βγάλει τη χώρα και την κοινωνική πλειοψηφία από τα δύσκολα. Και θα είναι την επόμενη μέρα, όποια και αν είναι η θέση μας, το είπα και πριν, θα το ξαναπώ, το πολιτικό αντίβαρο απέναντι στη δεξιά και στα σχέδιά της. Γιατί αυτό είναι το μέτωπό μας. Να ακούσουμε τώρα τη δεξιά. Κύριε την κέντρο δεξιά, θα μου επιτρέψετε. Κέντρο δεξιά, πείτε το όπως θέλετε. Την κέντρο δεξιά, γιατί το κέντρο, όλες οι δημοσκοπήσεις μας λένε, το κέντρο και η δεξιά εκφράζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και έχετε, από δεξιά της έχετε πολύ αιμορραγία. Υπάρχουν κόμματα που μπορούν να εκπροσωπήσουν. Ωραία, πείτε μας λοιπόν ως κέντρο δεξιά. Μπροστά στον ελληνικό λαό υπάρχει μόνο ένα ρεαλιστικό, οραματικό, κοστολογημένο, πραγματικό πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Την 21η Μαΐου ο ελληνικός λαός επικρότησε και το γεγονός ότι ένα βέβαιο, σταθερό χέρι κρατούσε το τιμόνι στη διάρκεια τεράστιων κρίσεων, αβέβαιων καιρών, και συγχρόνως επικρότησε την εμπιστοσύνη που δημιουργήσαμε υλοποιώντας όλες τις δεσμεύσεις που υποσχεθήκαμε το 19 κατά διάρκεια αυτής της διακυβέρνησης. Τώρα μπροστά μας έχουμε μια νέα Ελλάδα που κοιτάει με αισιοδοξία το μέλλον προς το 2030, με ένα ΕΣΥ που να λειτουργεί ξανά, με την οικονομία να συνεχίζει να υπεραποδίδει και να παράγει δουλειές και πλούτο, με τους νέους για πρώτη φορά να υπάρχουν προγράμματα και να νοιάζεται μια κυβέρνηση για αυτούς, και απέναντι σε όλα αυτά, στα πρωτόγνωρα προγράμματα, στην κυβέρνηση που νοιάζεται για τα προβλήματα του κόσμου και τα απαλύνει, δεν τα εξαφανίζει γιατί είναι παγκόσμια, έχει απέναντί της ακοστολόγητα υποσχέσεις που ακούγονται ωραία, που δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Τέλος χρόνου, κύριε Υπουργέ. Τώρα που είπα, κύριε Υπουργέ, θα είστε στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο, να ξέρουμε. Αυτά θα τα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Εμείς σας το εύχομαι. Με τα δικά του κριτήρια. Ωραία. Εμείς τώρα παλεύουμε για τη μεγάλη νίκη της παράταξης στην Κυριακή. Εμείς σας το ευχόμεθα να έχουμε και έναν άνθρωπο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε λοιπόν, τελειώσαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα τώρα. Γεια σας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με επίσης εκλεκτούς, εκλεκτότατους καλεσμένους. Τώρα βρούμε για τα χαρτιά, να δούμε και ποιοι είμαστε. Καταρχήν είναι η Άρια Γάτσα, την οποία ξέρω χρόνια, συνάδελφος. Έτσι. Και είναι υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα Αθηνών. Έτσι. Το αντιπρόεδρο της ΕΣΥΑ, νομίζω δεν χρειάζεται να το πούμε. Δεν να μας πας, απασχολεί εγώ. Ο Γιώργος, που είναι εδώ, ο Γιώργος Τράπαλης. Ο αναλυτής δεδομένων της Good Affairs, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα μας βοηθήσει στις δημοσκοπήσεις που κυρίως θα μας βοηθήσουν. Θα επικεντρωθούμε στο δεύτερο μέρος, καθώς έχουμε και τον πολιτικό αναλυτή και υπεύθυνο ερευνών της Opinion Poll, τον Ζαχαρία τον Ζούπη, καθώς επίσης και τον Νίκο Μανεσιώτη, τον εκδότη της εφημερίδας One Voice. Καλησπέρα. Που έχουν σήμερα και μία δημοσκόπηση σε μεγάλο δείγμα 4.600, αν θυμάμαι καλά, αποσμούτες. 1.626. Θα τα παρουσιάσεις και τα ευρήματα.
Και βέβαια τον καλό φίλο καθηγητή επίκουρο κοινωνιολογίας, τον Χρήσανθο Τάση, που νομίζω, κύριε Τάση, θα πρέπει να μας πείτε, επειδή είναι και η μέρα που κλείνουν 27 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μας είπε προηγουμένως μερικά λόγια η κυρία Αντωνίου, αλλά όμως την προσωπικά του Ανδρέα Παπανδρέου, του κυρίου, δεν μπερδευτήκαμε κι εμείς, του Ανδρέα Παπανδρέου, να μας πείτε εσείς περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, γιατί το αφήσαμε από την προηγούμενη ώρα ανοιχτό το θέμα της μέτρων ανάλυσης και κυρίως να δούμε και την εκτίμηση ψήφου και την εκτίμηση των εδρών και την πορεία της χώρας. Να δούμε αυτούς τους τρεις πίνακες. Πάμε λοιπόν, εκτίμηση ψήφου. Εκτίμηση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι 40%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 20,7%. Το ΠΑΣΟΚ 11,7%. Το ΚΚΕ 7,4%. 3,1% η Ελληνική Λύση. 3,6% η Νίκη. 3,8% η Πλεύση Ελευθερίας. Αυτά τα 7 κόμματα φαίνεται ότι μπαίνουν στη Βουλή. Και υπάρχουν και δύο τα οποία δεν μπαίνουν. Το ΜέΡΑ 25, που είναι 2,9%, εντελώς το όριο, για 6.000 ψήφους, και οι Σπαρτιάτες με 2,8%, αυτοί για 10.000 ψήφους, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μείνουν εκτός. Και τα υπόλοιπα κόμματα, τα εκτός δηλαδή, αυτό που λέμε αναντιπροσώπευτη ψήφος, είναι στο 4%. Πάμε στην εκτίμηση των εδρών, να δούμε και αυτή την κάρτα. Στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε επτακομματική Βουλή και τη Νέα Δημοκρατία στο 40%, θα πάρει 161 έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ 57, το ΠΑΣΟΚ 32, το ΚΚΕ 20, η Ελληνική Λύση 9, η Νίκη 10 και η Πλεύση Ελευθερίας 11. Αν κάνω ένα πρόχειρο άθροισμα τώρα, 50, 80, 90, 99, 109, δύσκολα θα φτάσουν τα κόμματα του λεγόμενου προοδευτικού τόξου τις 120 έδρες, ώστε να μπορούν να θέτουν και άλλα θέματα όπως προβλέπεται από τον κοινοβουλευτικό συσχετισμό. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Τράπαλης πώς βλέπει, γιατί παρουσιάσαμε προηγουμένως και άλλες δημοσκοπήσεις, Γιώργο. Και αυτή που ήταν για τον Αντένα, νομίζω της ΜΑΡΚ. Και της GPO. Και της GPO για τα παραπολιτικά. Και νομίζω και για το της MRB στο Open. Άρα είχαμε τέσσερις δημοσκοπήσεις, οι οποίες πάνω κάτω είναι στα ίδια, δεν είναι? Πάνω κάτω είναι στα ίδια. Γιατί καλός ή κακός, όλες... Για πες μας τώρα εσύ. Το πρώτα απ' όλα, για να είμαστε καθαροί, μένουν ακόμα δύο μέρες, είναι αυτό που είναι καθαρό, ότι έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να το αμφισβητήσει. Αυτό είπα και εγώ προηγουμένως. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό αυτή τη στιγμή, για να είμαστε καθαροί, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Δεύτερον, τα παλαιά κόμματα, νομίζω θα μιλήσουμε με τον Ζαχαρία αυτό το θέμα. Όταν εννοώ παλαιά, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, είναι αυτά που σίγουρα φαίνεται θα έχουν μία άνοδο. Είναι λογικό, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, και γιατί η αποχή η οποία θα ανέβει για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, για τους λόγους ότι πάντα οι εκλογές που δεν έχουν σταυρό και έχουν λίστα, βοηθάνε σε αυτό το κομμάτι, και φαίνεται ότι αυτά τα παλαιά κόμματα θα έχουν την συσπήρωση του κόσμου ώστε να κρατήσουν και να αυξήσουν τις δυνάμεις τους. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παλαιό κόμμα. Μπορεί να ήταν στο 3%, αλλά. Ναι, κάποτε... αλλά με τη δυναμική που είχαν αυτές τις εποχές. Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποσυπηρώνεται. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα για τους Σπαρτιάτες θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε? Νομίζω ότι σε κάθε και έρευνα και σε κάθε ανάλυση που κάνουμε, φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ δύσκολα δεν θα πέσει τουλάχιστον σε ένα ποσοστό το οποίο θα είναι προς τα χαμηλά κομμάτια. Εγώ δηλαδή η εκτίμησή μου, όπως βλέπω εδώ τα νούμερα, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ θα είναι στα ψηλά τους κομμάτια, στο ψηλό κομμάτι του Εύρους, ενώ κάποια άλλα κόμματα δεν θα είναι εκεί πέρα. Ας πούμε για παράδειγμα το γεγονός ότι η Πλεύση Ελευθερίας ξεκίνησε εκτός Βουλής. Φαίνεται να έχει μια δυναμική στο 5,5% και φαίνεται τώρα σιγά σιγά να πέφτει. Ναι. Δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας, από το οποίο φάνηκε και αποδείχθηκε από την διαδικασία της κατάρρευσης των εκλογών. Όλοι όμως το βάζουν μέσα, όλοι.
Όλες το βάζουν μέσα με σαφώς όμως μειωμένη τάση σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αντίστοιχα, πάρα πολύ, πολύ αυξημένη δυναμική έχουν οι Σπαρτιάτες, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο έρχεται να πάρει. Είναι αρκετοί για να μπουν στη Βουλή. Να σου το πω διαφορετικά. Παίρνει από την Ελληνική Λύση, παίρνει από την Νίκη, παίρνει από την Πλαίσια Ελευθερίας, έστω και μικρά κομμάτια, και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο φέρνει νέους ψηφοφόρους στην κάλπη. Όχι νέους σε ηλικία, καινούριους ψηφοφόρους σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Και μάλιστα αυτό θέλω να. Δεν είχαν ψηφίσει. Ακριβώς. Και αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο. Αυτή είναι οπαδή της Χρυσής Αυγής, του Κασιδιάρη. Ένα χρόνο πριν, σε όλες τις μετρήσεις, φαινόταν ότι ο Κασιδιάρης γιατί... έχει μια δυναμική. Το λέω γιατί αυτό πρότεινε να ψηφίσουν τους Σπαρτιάτες. Ο Ηλίας Κασιδιάρης φαινόταν να είχε μια δυναμική κοντά στο 5%. Εγώ θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι φάνηκε ότι η στρατηγική του αποκλεισμού κόμματος Κασιδιάρη τελικά δεν απέδωσε. Πολύ ενδεχομένως ήταν και λάθος, μας είπε ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης. Λοβέρδος που ήταν χθες, μας είπε ενδεχομένως ήταν και λάθος η νομοθετική ρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση. Αποδείχτηκε ότι είναι λάθος, γιατί για παράδειγμα, ενώ αποκλείστηκε το κόμμα των Ελλήνων, ο Ηλίας Κασιδιάρης προσπάθησε να έχει μια. Να τους έχει όλους οπαδούς σε εκλογική ετοιμότητα. Ήταν πάρα πολύ στρατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ουσιαστικά έπαιξε. Μην μείνουμε όμως στον Κασιδιάρη, σας παρακαλώ. Μην μείνουμε στον Κασιδιάρη, σας παρακαλώ. Δυστυχώς όμως ο Κασιδιάρης είναι το θέμα των εκλογών. Θα δούμε, αν θα μπει στη Βουλή, λέτε. Εγώ λέω ότι το θέμα είναι ότι ο Κασιδιάρης, αν τελικά μπει στη Βουλή, σε επόμενες εκλογές και δεν είναι τόσο μακριά όσο πιστεύουμε, μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι ο επικεφαλής ενός ακροδεξιού. Θα το δούμε. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακροδεξιά η Χρυσή Αυγή, είναι μια αναζεστική οργάνωση. Το είπαμε, είναι ως ακροδεξιού, με νεοναζιστικά. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι τα πέντε κόμματα παλεύουν να μπουν ή να μην μπουν στη Βουλή. Μπορεί να μπουν και τα πέντε, μπορεί να μείνουν και τα πέντε εκτός. Δεν μπορούν να μπουν, είναι πιο, πιο λογικό να, είναι... να μείνουν τα δύο να απ' έξω. Τα δύο κόμματα. Να μείνουν τα δύο. Εσύ, Ζαχαρία, συμφωνήσεις, ποια είναι η γνώμη σου τώρα, τελευταία μέρα? Έχει ξαναπεί τις απόψεις σου. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις και οι σημερινές επιβεβαιώνουν και τα λεγόμενά σου και τα ευρήματα των δικών σου έρευνων. Δεν είναι μόνο τελευταία μέρα, είναι και τελευταία ώρα, κύριε Φελέκη. Τελευταία ώρα, ναι, ναι. Πιο μεγάλη ώρα. Πρέπει 12... Μετά τις 12 η ώρα δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε... Η διάρκεια που είναι και από την ΕΣΥΑ πρέπει, λέει, να τελειώσουμε παρά ένα λεπτό. Θα το καταφέρουμε. Και όχι μόνο λόγω της ΕΣΥΑ, λόγω των κανόνων που ισχύουν του νόμου. Σύνολο των μετρήσεων και από τις δικές μας, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συμπιεστεί κάτω από το 42-43% με τίποτα. Μάλιστα. Σαν κεντρική τιμή εκτίμηση. 42% αυτό... το κατώτατο. Μάλιστα. Ναι. Αυτό έχει το συν πλην και βέβαια δεν μετράω το θέμα της αποχής. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές είχε μια συσσαγωγικά περίεργη πορεία. Δηλαδή έδειξε μια αντίδραση στο να κρατηθεί. Και γι' αυτό και σε κάποιες έρευνες δίναμε 19, 19,5, 20, δηλαδή έδειχνε μια δυνατότητα. Ενώ τώρα την τελευταία εβδομάδα. Περισσότερο φαίνεται μια κάμψη. Σωστά. Τελευταία εβδομάδα. Ναι, φαίνεται να έχει απώλειες και νομίζω ότι κινδυνεύει κυρίαρχα και από την αποχή. Την αποχή των απογοητευμένων που λέγαμε. Δεν ήσουν εδώ, Ζαχαρίας. Προηγουμένως είπα ότι εσείς ή οι συνάδελφοί σας υπολογίζουν ότι μπορεί να έχουμε 300.000 λιγότερους ψηφοφόρους, έγκυρα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, από 5.900.000 που ήταν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, αφαιρώ τα άκυρα και τα λευκά, μπορεί να πέσουμε, λέει, στα 5.600.000. Ναι. Ό,τι έγινε το εδώ και το 2015, που είχαμε πάλι ναι, αν, είναι, ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία κρατήσει τον αριθμό των ψήφων που πήρε τα 2.400.000, θα φτάσει το ποσοστό της στο 43%, χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι άλλο. Έστω να προσθέσει μία ψήφο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει να κρατήσει το ποσοστό του, δεν πρέπει να χάσει περισσότερο από 65.000 ψήφους. Yeah. Και ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε, το 55-60% των αναποφασίστων είναι περί τα 5 μικρά κόμματα και μόνο το 35-40 είναι στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Άρα η αποχή, εάν κρατήσουν τον αριθμό των ψήφων, όχι το ποσοστό, τον αριθμό των ψήφων, μπορεί να διατηρήσουν και τα ποσοστά τους. Είναι έτσι? Μπράβο. Όλος ο συλλογισμός αυτός είναι σωστός. Δημοσκόπη μου τον είπαν, συναδελφοί σου. Και μάλιστα οδηγεί και στο εξής συμπέρασμα. Συχνά γίνεται ένα ερώτημα. Η αύξηση της αποχής ποιον ωφελεί και όλοι ψάχνουν το πρώτο, το δεύτερο. Εάν τα μικρά κόμματα κρατήσουν ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων, βολεύει τα μικρά κόμματα. Καταρχάς.
Γιατί το 2,9 γίνεται εύκολα 3,1. Σωστό, σωστό. 9-10.000 ψήφους που ναι, σωστό. Λοιπόν, τώρα στα μικρά κόμματα έχει σημασία γιατί, ξέρεις τώρα, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι μόνο η κεντρική τιμή, είναι να δεις τις τάσεις. Υπάρχουν καταρχάς δύο κόμματα από το χώρο της αριστεράς. Από αυτά νομίζω ότι υπάρχει χώρος για ένα, ουσιαστικά να εκφράσει. Πλεύση ελευθερίας μάλλον. Φαίνεται η πλεύση ελευθερίας, η οποία θα πρέπει να... Λοιπόν, από τα δύο λέμε η πλεύση ελευθερίας. Τι τάση δημιουργείται όμως. Είχε πάρει περίπου 2,9. Ναι. Πριν δύο εβδομάδες τη μετράγαμε και πάνω από 5 κάποιες στιγμές. Στο σύνολο 4, των 8, ερευνών. 5, ναι. Σήμερα τη μετράγανε όλες οι μετρήσεις 3... και από ό,τι βλέπουμε από 3 ως 3,5 ας πούμε. Ναι, ναι. Κάπου εκεί, στην κεντρική εκτίμηση. Άρα η τάση κάπου έχασε και δεν είναι μόνο από τα ψηφοδέλτια. Είναι αντιλήφθηκε το ΚΚΕ, κύριε, και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχαν διαρροές και άνοιξαν μέτωπο. Γι' αυτό και οι καρδούλες του Κουτσούμπα λες. Βεβαίως. Γι' αυτό και η επίθεση και του Κουτσούμπα και του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα στην Κωνσταντοπούλου. Ακριβώς. Γιατί όπως εμείς συζητάμε. Βλέπανε ότι παίρνανε αντισυστημική ψήφο. Κυρίαρχα τα κομματικά επιτελεία κοιτάνε δημοσκοπήσεις. Σου λέει πάει να μας πάρει έτσι από 1% στο κάθε κόμμα. Άρα από εκεί θα είναι το πιο πιθανό ένα, το οποίο δεν θα είναι εύκολο, λέω. Δηλαδή, αν ήμουν επιτελείο της πλεύσης ελευθερίας, θα έλεγα κάτι πρέπει να γίνει και τις τελευταίες ώρες. Από τα τρία δεξιά. Από τα τρία κόμματα, νομίζω ότι η εμφάνιση των Σπαρτιατών έφερε το εξής αποτέλεσμα. Αφαίρεσε ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, γιατί κομμάτων Κασιδιαρικών πήγαν κύριε Ελληνική Λύση και Νίκη. Με το που εμφανίστηκαν οι Σπαρτιάτες και μάλιστα πριν δύο εβδομάδες, μου φαίνεται ότι η προηγούμενη Πέμπτη ήταν που ο Κασιδιάρης από το Κορυδαλό είπε: στηρίζουμε Σπαρτιάτες. Και τότε είχαν 1,6. Και ξαφνικά σε 3-4 μέρες μετρήσεις τους μετράμε 1,2, 1,5, 1,6 και τώρα τους μετράμε 2,6, 2,8, 3 κάποιες εκτιμήσεις. Πολιτική εξήγηση έχετε για αυτό το πράγμα. Ναι, σας ακούω τόσο όντως. Ναι, ναι, ποια είναι η πολιτική εξήγηση. Η πολιτική εξήγηση είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν ήταν ο Κασιδιάρης και είχε κατέβει, θα φτάνε το 5-6%. Μάλιστα. Αυτός ο κόσμος γιατί δεν εκφράστηκε αυτό την προηγούμενη φορά και πάει να εκφραστεί τώρα. Δεν υπήρχαν Σπαρτιάτες. Γιατί δεν ψήφισαν Νίκη, ας πούμε. Γιατί ψήφισαν 30%. Όχι, όχι. Γιατί μεγάλο κομμάτι, προσέξτε. Όχι. Δεν υπήρχε καταρχάς. Να σας πω τη δικιά μου εκδοχή. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν, ποιος σας είπε ότι οι δυνάμεις που θα ψήφισαν Κασιδιάρη έχουν ίδια ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά με τα αυτά της Νίκης, που πέρα απ' τα άλλα έχει έντονα θρησκόληπτα στοιχεία και άλλα χαρακτηριστικά απόψεων. Άρα πήγε ένα κομμάτι. Όχι. Και ένα κομμάτι δεν πίστηκε κομμάτι ότι αυτό πήγε μπορεί να με εκφράσει. Το κομμάτι αυτό πήγε γιατί το έσπρωξε προς τα εκεί η Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Δεν ξέρω, γιατί, είναι δικιά σου εξήγηση. Όχι, δεν δικιά μου εξήγηση. Από τη δικιά μου. Είναι πολιτική εξήγηση. Ναι, τόση ώρα συζητάμε για αυτό. Προσέξτε, η πολιτική εξήγηση είναι ότι. Αμέσως είναι μετά. Πολιτική εξήγηση. Προσέξτε, να ολοκληρώσω. Νίκο, αμέσως μετά θα ολοκληρώσω το συλλογισμό. Τώρα για τα μικρά κόμματα λοιπόν. Λογικά ο χώρος από τα τρία είναι για δύο. Δηλαδή, άρα νομίζω ότι δύο και ένα, τρία την προηγούμενη και φορά θα έλεγα ότι το βασικό σενάριο είναι 7. Τώρα, μάλιστα, για την πολιτική εξήγηση. Δεν μπορεί να αναζητούμε την εξήγηση ως πηγή τη Νέα Δημοκρατία όταν η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη δύναμή της κατά 2 και πιθανά και παραπάνω τα 100. Σοβαρολογούμε τώρα. Ναι, τα κόμματα αυτά της αντιπολίτευσης, λέτε να αστειεύομαι. Με την τακτική στην Πύλο και στη Ροδόπη η Νέα Δημοκρατία δεν έσπρωξε προς τους Σπαρτιάτες και με την επίθεση που κάνει στη Νίκη, λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα. Εντάξει, έχετε άλλη θεώρηση προφανώς. Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ λέω ότι ένα κόμμα. Το Μάη και η δική σας θεώρηση, όχι προσωπικά η δική σας, έπεσε έξω. Ωραία, λοιπόν, να έρθουμε. Εγώ έλεγα λοιπόν ότι τα μικρά κόμματα. Τελειώνω αυτό για να σας πω. Ναι, όχι, τελειώνω με αυτή τη φράση. Να πούμε το εξής απλό. Ότι τα μικρά κόμματα σε μεγάλο βαθμό αποδίδουν σε κοινωνικό επίπεδο έναν αντισυστημισμό, έναν αντιδυτικισμό, ένα σκεπτικισμό που υπάρχει για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έναν ορθολογισμό. Και σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγα εκφράζουν, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο, τη θέληση να αναζητηθούν άλλες δυνάμεις να ασκήσουν αντιπολίτευση, γιατί οι κυρίαρχες δυνάμεις αντιπολίτευσης δεν πείσαν. Να βάλουμε και στην συζήτηση
και τον κύριο Μανεσιώτη με τη δημοσκόπηση της εφημερίδας του. Την έκανε, από ό,τι βλέπω εδώ, η Real Polis. Η Real Polis για το onevoice.gr. Onevoice, ναι. Η εφημερίδα, αν θέλουμε... Και μετά αμέσως είναι η Άρια Γάτσα. Να δούμε τη δική μας εκτίμηση και το πρωτοσέλιδο της Κυριακής. Εμείς πιστεύουμε ότι... επειδή προερχόμαστε βασικά και από το χώρο της οικονομίας, ότι την Κυριακή ο λαός εκλέγει κυβέρνηση 12 μηνών. Διότι, αγαπητοί κύριοι, το χρέος έχει φτάσει στα 800 δις. Και όταν από πέρυσι θα πρέπει να αποδίδουμε χωρίς... Το χρέος στα 800 δις, το δημόσιο και ιδιωτικό. Α, δημόσιο και ιδιωτικό. Είναι 780 δημόσιο δισεκατομμύρια, ιδιωτικό, κύριε Φελέκη. Ναι, δημόσιο και ιδιωτικό, χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με τα πας να τελειώνουν. Με τις επιστρεπτές προκαταβολές να δούμε θα τις ζητήσει πίσω η επόμενη κυβέρνηση και με εξυπηρέτηση για τον προϋπολογισμό των τόκων κάθε χρόνο πλέον 5,5 δις. Σωστό. Όταν το έλλειμμα τραχουσών συναλλαγών επιβαρύνεται, δηλαδή τα 4 χρόνια Μητσοτάκη χάνουμε 20 δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα κατέβουμε όλοι μαζί από το συννεφάκι στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Και θέλω να πω τώρα... Μέχρι να κατέβουμε από το συννεφάκι. Ακριβώς. Να για μας τη... πεις για τη δημοσκόπηση. Για τη δημοσκόπηση. Γιατί εδώ βλέπω εσύ όχι μόνο βάζεις τον Κασιδιάρη και τους Φορτιάτες. Όχι εγώ. Ναι, εντάξει. Η δημοσκόπηση της Real Polis είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση που έχει γίνει, ναι, για τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις στη χώρα. Είναι 4.626 άτομα. Μάλιστα. Ούτε 1.000 ούτε 600. Μάλιστα. Για το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα είναι, γιατί δεν το ακούω αυτό, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης. Η στρατηγική Ανδρουλάκη να διεκδικήσει... Πριν πάμε σε αυτά να μας πεις τα νούμερα. Βεβαίως. Και μετά, πες μας τα νούμερα. Νέα Δημοκρατία. Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ναι, είναι 39,43% η Νέα Δημοκρατία. 39,4 με 43,4. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ 18,7. Όπως και οι άλλοι δηλαδή. Ναι. 18,7 ο ΣΥΡΙΖΑ με 22. Ναι. Ο Κινάλ 10,7, 13,7. Ναι, νομίζω μέχρι στιγμής και οι άλλοι τα ίδια περίπου είναι. Το ΚΚΕ 5 με 7. Αυτό είναι λίγο. Διαφοροποίηση. Εδώ υπάρχει διαφοροποίηση. Ακριβώς. Ναι. Η Ελληνική Λύση 3,3 με 5,2. Ναι, θέλω να πω ότι εδώ βλέπουμε και το εξώφυλλο της εφημερίδας. Βγάζουμε, λέει, κυβέρνηση 12 μηνών είναι ο τίτλος. Και έχει... Συνέχισε. Νίκο, λοιπόν, συνέχισε. Η Πλεύση Ελευθερίας χαροπαλεύει από 2,7 4,3. Η Νίκη επίσης έχει πιεστεί. Βγάζεται εκτός. 1,4 με 2,6. Κινδυνεύει, ναι, ναι, από ό,τι φαίνεται. Το ΜΕΡΑ παλεύει, είναι στο 2 με 3,1. Ναι. Και οι Σπαρτιάτες, η μέτρηση δική μας λέει ότι μπορεί να έχουν και 6%. Από 4,1 ως 6%. Όχι μόνο ότι βάζεται, αλλά μπορεί να πάει και στο 6. Από 4 στο 6. Ακριβώς. Μάλιστα, αυτά είναι δηλαδή ένα με τους Σπαρτιάτες διαφοροποιήστε σε σχέση με τις υπόλοιπες. Αν και κάποιοι το φέρνουν και οριακά, έστω και μέσα, όχι σε τόσο ψηλά ποσοστά, αλλά ωριακά το βάζουν. Το ΚΚΕ το έχετε πολύ χαμηλά. Όχι εσείς, ενώ τι βγάζει η τέτοια. Και τώρα, βλέπω εδώ την πρόθεση ψήφου των βουλευτικών εκλογών. Αυτή ήταν εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με την Real Polis, τη βλέπουμε κιόλας, είναι 38,8 η Νέα Δημοκρατία, είναι 18,2 ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,3 το ΠΑΣΟΚ, 5,4 το ΚΚΕ, 2,7 η Ελληνική Λύση, 2,2 η Πλεύση Ελευθερίας, βοήθησε με νομίζω 2% η Νίκη, 2,5 το ΜΕΡΑ 25, το ΜΕΡΑ 25 και 5% 5%, 2,9 άλλο κόμμα, δεν έχω αποφασίσει 8 και 1,9 δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δηλαδή εσείς κάντε πεντακομματική βουλή με τους Σπαρτιάτες μέσα και εκτός το Βελόπουλο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Νατσιό και τον κύριο Βαρουφάκη. Μάλιστα. Έξει, δεν είναι για πρόθεση όμως, δεν είναι εκτίμηση, αλλά προφανώς και κάποια ακόμα κόμματα. Εκτίμηση έχει και το Βελόπουλο νομίζω. Ναι. Και το Βελόπουλο μόνο την νίκη δεν έχει. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, άρα... για να κλείσω εγώ, ναι, αυτή, ναι, την νότητα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο όλοι συγκρατημένοι, διότι όπως ο ελληνικός λαός μας ευνηδίασε ευχάριστα ή δυσάριστα, πάντως μας ευνηδίασε στις 21 Μαΐου, να μην αποκλείουμε το ενδεχόμενο, επειδή ο κόσμος έχει γίνει πολύ απροσδιόριστος και απρόβλεπτος, να επιφυλάξει και αυτή την Κυριακή κάποιες εκπλήξεις. Νίκο, αν μου επιτρέπεις, αυτό ο μόνος ευνηδιασμός της κοινής γνώμης ήταν για το ποστό του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει
κοντά στο 40, 39,9 και πήρε 40,7. Είχε 0,7. Θα μου πεις, έκανε 4 χρόνια κυβέρνηση και αύξησε το ποστό, το είχε κάνει και παλαιότερο Σιμίτης. Το Πασόκ, όλοι το λέγανε. Η Κωνσταντοπούλου ήταν έκπληξη. Δεν περίμενε κανείς να φτάσει 2,9. Τουλάχιστον μέχρι τις τελευταίες δύο μέρες. Η Κωνσταντοπούλου. Η νίκη ήταν έκπληξη γιατί ξαφνικά εμφανίστηκε, δεν την ήξερε κανείς. Η μεγάλη έκπληξη ήταν το 20%. Το 20% του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Γάτσα, εσείς θα μας πείτε τώρα, σαν πολιτικός, γιατί είναι η μόνη πολιτικός που είστε σήμερα μαζί μας. Πείτε μας λοιπόν τα πολιτικά συμπεράσματα. Λοιπόν, ώστε μετά να πάμε στον κύριο Τάση για τον Ανδρέα. Να τοποθετηθώ λίγο σε σχέση με όλα αυτά που άκουσα. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα πολύ σοβαρό εργαλείο. Ωστόσο, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να σκέφτονται και να ξανασκέφτονται αυτά που βλέπουν. Υπάρχουν πολίτες που δεν μιλάνε και υπάρχουν πολίτες που μπορεί να μιλάνε στα τηλέφωνα αλλά να μην πάνε να ψηφίσουν. Άρα δηλαδή έχει μια σημασία τι ποσοστό αποχής θα έχουμε. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα πώς είναι η ψυχολογία του ψηφοφόρου σε σχέση με τα προηγούμενα αποτελέσματα. Εγώ βλέπω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι στρατευμένοι εντός εισαγωγικών για να πάνε να ψηφίσουν, να στηρίξουν το κόμμα τους, τη Νέα Δημοκρατία. Τα υψηλά ποσοστά είναι απόλυτα δικαιολογημένα, γιατί αυτά τα ποσοστά τα έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με τη δουλειά της, με την αξιοπιστία της. Είναι μια επιστροφή στο παρελθόν. Με το πρόγραμμά της. Άρα είναι μια επιστροφή στο παρελθόν. Τα έχει κερδίσει. Εγώ πιστεύω ότι τα έχει κερδίσει. Παλαιότερες αναμετρήσεις, πριν πιστεύω τα μνημόνια. Πιστεύω είναι θετική η ψήφος αυτή προς τη Νέα Δημοκρατία. Πριν τα μνημόνια υπήρχαν τέτοιες πλειοψηφίες με 40, 44, 43, 45. Θα είναι πλέον μια θετική ψήφος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ταβάνι θα έχει. Δεν μπορούμε. Όπως και δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς και με τα μικρά κόμματα, γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα να αλληλοεξουδετερωθούν. Σε ανησυχεί όμως μήπως οι ψηφοφόροι, οι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, που είναι αφού κερδίσαμε, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μας αμφισβητήσει. Ας πάμε τώρα για τα μπάνια του λαού που θα έλεγε. Βεβαίως μας ανησυχεί, γιατί δεν πρέπει να εφησυχάσουν, το είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Είναι μονόδρομος να πάνε να ψηφίσουν και επίσης είναι μονόδρομος η ισχυρή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου το πρόγραμμά της να το υλοποιήσει, τις μεταρρυθμίσεις, τους καλύτερους μισθούς, την καλύτερη ανάπτυξη, το νέο ΕΣΥ και όλα αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης, θέλω να πω στον κόσμο. Δεν περιλαμβάνονται. Να σκεφτεί. Λέει η αντιπολίτευση. Δεν περιλαμβάνονται αυτά που υποβάλλονται. Το είπε ο κύριος Κέρτσος. Κύριε Μανουσιώτη, πείτε μας. Το είπε ο κύριος Κέρτσος. Δεν το λέει. Αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Εγώ θέλω να πω στην πολιτική. Ότι υπάρχουν κόμματα που καπηλεύονται την πίστη μας, τον πατριωτισμό μας και πρέπει οι πολίτες, δεν ξέρουμε τα προγράμματά τους ή αλλάζουν υποψηφίουσα τα πουκάμισα. Πρέπει λοιπόν ο πολίτης. Αναφέρεστε στην Νίκη και στον Ελληνική Σε αυτούς που άλλαξαν. Πίστη πάει για την Ελληνική Λύση και. Και σε αυτούς που άλλαξαν, που άλλους είχαν υποψήφιους. Γιατί δεν μπορεί να είναι πατριώτες τις προηγούμενες. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάποιοι λιγότερο. Δεν υπάρχει μέτρο για τον πατριωτισμό και για την θρησκεία. Μπορεί αυτά να αναδεικνύει ο καθένας έχει τον τρόπο του να θρησκεύεται, τον τρόπο του να είναι πατριώτης. Δεν μπορεί αυτά να μπαίνουν μέσα σε. Σε έναν τρόπο τέτοιο που να αμφισβητούμε και να λέμε ποιος είναι λιγότερο πατριώτης, περισσότερο πατριώτης. Αγαπημένη έτσι. Κυρία Γάτσα, συνάδελφε, το 2019 όποιον υποστήριζε τις πρέσπες, τον βγάλατε προδότη. Ναι. Τώρα πώς λέτε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι δεν πρέπει να σηκώνουν το λάβαρο της πατριωτικής επανάστασης. Εμείς, όταν η Νέα Δημοκρατία απεδέχθηκε την συμφωνία εμείς, δεν πάω τόσο και πολύ. Ορθά, γιατί και ορθά, έχουμε την κυρία Γάτσα εδώ, δεν θέλω να είμαι επιθετικός. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει κανείς αυτά τα θέματα να τα βάζει στην κρίση του κόσμου σε σχέση με την ψήφο. Την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, τον πατριωτισμό μας, εμείς λέμε αυτό. Επίσης, να δει ο κόσμος τα προγράμματα. Να το κάνετε και τώρα κρίνει, και ας κρίνει μετά και ας πάει να ψηφίσει δικαίωμά του. Έτσι, λοιπόν, να δει λοιπόν τα προγράμματα, να δει ποιος του δίνει προοπτική, ποιος του δίνει προοπτική ευημερίας. Και από εκεί και πέρα ας πάει να ρίξει πριν, την ψήφο του. Σας είπα πριν το εξής. Απλό πράγμα. Δεν συζητάμε τώρα. Οι εκλογές έχουν ουσιαστικά, σε ό,τι αφορά την Νέα Δημοκρατία, έχουν κριθεί. Η οικονομία σας λέει ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει.
Είναι 800 δις το χρέος. Καταργήσατε τον νόμο Κατσέλη. Δεν υπάρχει προστασία. Τώρα αυτά, μα όχι, έτσι, κυρία μου. Δεν το λέω εγώ. Τώρα, η Κομισιόν το λέει. Σας είπε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Το πάρτι τελείωσε. Αν ξαναθέλετε λεφτά, έχουμε, πώς το λένε, μνημόνιο. Σας είπανε ο ΙΟΒΕ. Ο ΙΟΒΕ, η μελέτη του ΙΟΒΕ που την παρήγγειλε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δική σας, όχι η κυβέρνηση δική μου. Δεν είμαι εγώ πρωθυπουργός. Και λέει στο 52% των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων θα επαναφέρετε τεκμήρια. Γιατί βγαίνει προχθές και ο Στουρνάρας να δούμε, λέει, ότι είμαστε πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή. Και τι πληρώσει, να λοιπόν, δούμε το σήμερα. Να δούμε το σήμερα, να πούμε. Αυτά έχουμε, που λέτε τώρα, συγγνώμη. Άρια, έχουμε αδικήσει τον Χρύσανθο Τάση. Και μετά θα επανέλθω σε σένα. Αν ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, αυτά τα πατριωτικά θέματα που λέτε, τα θέματα της οικονομίας που λέγατε, τι θα έκανε ο Ανδρέας. Θυμάμαι ότι όταν είχε αυξηθεί υπέρμετρα το χρέος, είχε βγει με μία φοβερή δήλωση και είπε ότι ή το χρέος θα αφανίσει το έθνος ή το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, και έκανε τότε, θυμάσαι, έβαλε Υπουργό Οικονομικών το Σιμίτη, έδιωξε τον Αρσένη και ξανάφερε στα κανονικά πλαίσια την οικονομία. Στο θεωρητικό πρόγραμμα. Και για τα πατριωτικά θέματα, νομίζω τότε πολλοί τον κατηγορούσαν ότι ήταν εθνικιστής, αλλά αυτοί που τον κατηγορούσαν τότε σήμερα εμφανίζονται περισσότερο υπερπατριώτες από αυτόν. Κοιτάξτε. Για πες μας τώρα, γιατί είναι 27 χρόνια που κλείνουν από το θάνατό του. Κοιτάξτε. Λείπει καταρχήν ο Παπανδρέου. Ή ένας Παπανδρέου. Λείπει καταρχάς σε σχέση με το θέμα με την κεντροαριστερά. Γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου με την πορεία του ουσιαστικά εγγενίασε μια μακρά περίοδο που ξεκινάει από το 1981 και τελειώνει, νομίζω, μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, κυριαρχίας πολιτικής της κεντροαριστεράς. Δηλαδή, η μεγάλη επιτυχία του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ ποιο ήταν, είναι ότι, ότι έφερε σε μια κανονική δημοκρατία που όλα τα κόμματα συνέβαλαν σε αυτό, δηλαδή την τρίτη ελληνική δημοκρατία που είχε ένα φιλελεύθερο και δημοκρατικό κεκτημένο για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους, έφερε ουσιαστικά το ριζοσπαστικό πνεύμα της μεταπολίτευσης. Το οποίο ουσιαστικά εγγενιάστηκε και συμβολικά μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε σχέση με το Πολυτεχνείο. Έχεις δίκιο που λες ότι για πρώτη φορά παραβιάστηκε αυτό το που εισήγαγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η κεντροαριστερά σήμερα είναι μειοψηφία. Ακριβώς. Στην κοινωνία, ενώ μέχρι και τις προηγούμενες εκλογές συνέχιζε να είναι πλειοψηφία. Και αυτό το βασικό. Βάζοντας βέβαια στην πλειοψηφία και τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και τον ΚΚΕ. Φυσικά. Ωστόσο. Αθρηστικά, πάντα κυριαρχούσε. Ωστόσο, σε αυτό, ξέρετε, υπάρχουν αιτίες. Η βασική αιτία είναι ότι κατάφερε να συνδυάσει το εθνικό με το κοινωνικό και το ταξικό. Δηλαδή έκανε ένα μπλοκ δυνάμεων το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε οι μη προνομιούχοι. Στη δεύτερη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Φεβρουάριο του 1978, την περίφημη Εθνική Λαϊκή Ενότητα. Τα θυμάσαι αυτά. Όχι, στη δεύτερη. Στη δεύτερη. Στη δεύτερη. Να, είδε κι άλλο. Είσαι μεγαλύτερο. Όχι, δεν επιμένω. Η Πέμπτη ήταν η μαζική οργάνωση, ήταν η οικοδόμηση του κόμματος Μαζών. Η δεύτερη συνοδο είναι η Εθνική Λαϊκή Ενότητα. Είναι το μπλοκ. Το θυμάμαι και εγώ στη Χαλκίδα. Το μη προνομιούχο. Καταλάβατε που φτάσαμε. Να θυμόμαστε συνόδους τότε του Ανδρέα. Πώς είχαν μείνει χαραγμένα. Μένει χαραγμένο τίποτα στην κοινωνία. Κοιτάξτε, σήμερα από τις στρατηγικές των κομμάτων δεν μένει. Φυσικά μένει. Μένει γιατί όλη η συζήτηση γίνεται, παραδείγματος χάρη, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί η συζήτηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα έγινε με τον νόμο 1397 το 83, που ήταν η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Παρασκευά Βιερινό και μετέπειτα τον Γιώργο Γεννηματά. Πρώτα με τον Παρασκευά και μετά με τον Γιώργο. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το ζήτημα για την παιδεία. Ναι. Όπου η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με την έμφαση κυρίως στον νόμο και στην τάξη και στην πανεπιστημιακή αστυνομία ουσιαστικά να τελειώσει με αυτό το οποίο έχουμε, ένα ριζοσπαστισμό και μια ελευθερία που έχουμε από τη μεταπολίτευση στο πνεύμα του Πολυτεχνείου, το οποίο είχε να κάνει με το νόμο πλαίσιο της ελευθερίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Εδώ, γιατί πρέπει να πάω σε απαραίτητο break και αμέσως θα ξεκινήσω πάλι από σένα για να βάλεις το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μετά και τους τέσσερις με αφορμή αυτό. Την κεντροαριστερά, την κεντροδεξιά. Και κυρίως την ακροδεξιά. Και την ακροδεξιά. Ό,τι νομίζεις και όλοι και η Άρια εδώ και οι καλοί συνάδελφοι θα μας πούνε. Λοιπόν, πάμε. Επανήλθαμε
σταματήσαμε τον Χρύσανθο. Θα μας είπε για τα εθνικά θέματα, την κεντροαριστερά, τα κοινωνικά, οικονομικά. Να μας πει λίγο θέλει και για την ακροδεξιά και το τι έλεγε ο Ανδρέας ή ποια ήταν η στάση του. Αφού όμως προηγουμένως ο Γιώργος ο Τράπαλης μας πει και μία δημοσκόπηση που έκανε η ΡΑΣ και να μας πει ποια είναι τα αποτελέσματα και αυτής της εταιρείας μετρήσεων, να μην την αφήσουμε απ' έξω. Έτσι. Λοιπόν, θα αναφέρουμε τη μέση τιμή των. Ναι, τη μέση. Υπάρχει στο 43% η Νέα Δημοκρατία, στο 17,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. 13,8% το ΠΑΣΟΚ, 8,1% το ΚΚΕ, ναι. 4,1% η Πλεύση Ελευθερίας, 3,8% η Ελληνική Λύση και εκτός Βουλής το 2,9% η Νίκη, 2,7% το Μέρα 25 και 2,5% οι Σπαρτιάτες. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική. Αλλάζει λίγο. Ότι έχουμε εξακομματική βουλή. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας σε σχέση με. Έχουμε μεγαλύτερη άνοδο του ΠΑΣΟΚ από ό,τι οι άλλες και μεγαλύτερη πτώση νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση το μέσο όρο είναι εξακομματική. Αλλά, εντάξει, εκεί είναι εξακομματική. Ναι. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Τάση. Βεβαίως, βεβαίως. Και να ξεκινήσουμε με αυτό. Μια ερώτηση. Πιστεύετε εσείς ως καθηγητής, ως άνθρωπος ενεργός πολίτης κτλ. Ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ με την αποκάλυψη που έχει γίνει αυτές τις δύο μέρες για τον Μπάτσι, για το Μάτζο, όπως το λένε τον κύριο, γιατί ο Παπανδρέου. Μάτζος. Μάτζος δεν θα είχε ποτέ δίπλα του παιδιά του Χάρβαρντ να παίρνουν με τα φαν τα σπίτια του κόσμου. Μπορεί τώρα μετά από αυτές τις αποκαλύψεις. Για να είμαστε τώρα δίκαιοι, είναι δικηγόρος. Είναι δικηγόρος. Δεν ηγείται κάποια στιγμή. Δεν ηγείται. Η δημοκρατία απάντησε ότι το 2019. Δεν ηγείται εις πρακτικής εταιρείας. Είχε σταματήσει αυτή τη δουλειά και αποδείχθηκε ότι είπε ψέματα γιατί έχει υπογράψει αυτή την ιστορία το 2021. Ναι, ένας είναι δικηγόρος και ως δικηγόρος ανέλαβε την υπεράσπιση ενός φαν. Υπάρχουν μέχρι εκεί. Δεν είναι ιδιοκτήτης της πρακτικής εταιρείας. Ο Παπανδρέου θα έκανε ποτέ τέτοιες επιλογές. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή την τέτοια γιατί και δίπλα στον Ανδρέα ανθίσανε πολλά μαύρα πρόβατα. Προφανώς. Έτσι μην μπούμε. Στην προϊστορία, πες μας κύριε Τάση. Κοιτάξτε, για την ιστορία βεβαίως. Ναι, πες μας τώρα για τους ακροδεξιούς για να μπούμε πάλι στα πολιτικά. Αυτό που θέλω να πω όμως για το ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι ένα πρόβλημα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να πάρει το ποσοστό το οποίο χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό είναι πρόβλημα και κατά την άποψή μου εγώ δεν θα μπορούσα να πανηγυρίσω όταν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει στο 45, στο 44, στο 47% και το ΠΑΣΟΚ να έχει 13%. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι σε σχέση με τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε δουλέψει ένα αρκετό πρόγραμμα, ένα αρκετά καλό πρόγραμμα, το οποίο ήταν λεπτομερές. Με επικεφαλή στον Νίκο Χρυστοβουλάκη. Ακριβώς, ένα εξαιρετικό συνάδελφο και μάλιστα ήταν και καθηγητής μου, το οποίο βεβαίως δεν τον είχε περάσει από το προγραμματικό συνέδριο. Αλλά ωστόσο το κατέβασε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, γιατί ακριβώς δέχτηκε την επίθεση από τη Νέα Δημοκρατία ότι αυξάνει τους φόρους και ανταυτού έχει ένα φυλάδιο 4 σελίδων. Αυτό λοιπόν είναι ένα προγραμματικό πρόβλημα, κάτι το οποίο ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν θα το έκανε ποτέ. Αυτό σίγουρα δεν θα το έκανε ποτέ. Γιατί ακριβώς είχε μια πρόταση, αντιπρόταση συνολικής λύσης και συνολικής. Άρα λες ότι λείπει η προγραμματική επεξεργασία. Η προγραμματική επεξεργασία διατείνεται. Και δεύτερον, επειδή έγινε, πάρθηκε πίσω. Δηλαδή ναι. είναι ένα κόμμα το οποίο δεν μπορεί να έχει. Είχαμε τον Χρυστοδουλάκη εδώ και τον είχαμε ρωτήσει και είπε ότι δεν ισχύει ότι το πήραν πίσω. Όχι, δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του κόμματος. Δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα. Τα έχω κατεβάσει, είναι η δουλειά μου, διαβάζω όλα τα προγράμματα. Όπως διάβασα και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι ελάχιστο, έχει κενά, είναι μόνο 27 σελίδες. Και αυτό το οποίο είχαν στο δίκτυο και αυτό το οποίο μοίρασαν σε εφημερίδες. Και πραγματικά, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι κοστολογημένο. Για την εξωτερική. Κοιτάξτε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει άλλα πράγματα. Για την εξωτερική πολιτική έχει 59 λέξεις. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχει τίποτα. Άρα λοιπόν τα προγράμματα, κοιτάξτε, και αυτό είναι μια συζήτηση που πραγματικά πρέπει να γίνει. Δεν είναι τα κόμματα, δεν είναι κρατικές οντότητες. Δεν μπορούν τα προγράμματα να μπουν σε μια διαδικασία κοστολόγησης. Αυτή η λογική περιορίζει τη δημοκρατία. Πάμε στην Άρια Γάτσα. Δεν έχετε τίποτα για την παιδεία, λέει. Για την τριτοβάθμια. Θέλω να πω κάτι πριν. Λεπτό, να σε ρωτήσω και θα πεις. Ναι, ναι. Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχετε κουβέντα. Έχετε 59 λέξεις για τα εθνικά θέματα και το πρόγραμμά σας για την οικονομία είναι ακοστολόγητο και
όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Στάσης. Δυστυχώς δεν έχω μαζί μου το πρόγραμμα, συνήθως το έχω. Γιατί είναι 27 σελίδες. Είναι ένα πρόγραμμα όμως το οποίο είναι από την αρχή αυτούσιο, δεν έχει αλλάξει. Δεν αλλάζει ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, δεν αλλάζει ανάλογα με τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι τα τελευταία λεπτά που έχουμε, που μπορούμε να έχουμε δημόσιο λόγο, γιατί οι πολίτες πρέπει να καθίσουν να σκεφτούν. Έτσι, και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες, πρέπει να αποφύγουμε την κινδυνολογία. Ακούω πολύ κινδυνολογία. Δεν κινδυνολογία, τα ακούω, λοιπόν. Οι αγορές, είναι. Είναι πολιτικός. Οι αγορές, ναι. Επισημαίνει, σου λέει, διάβασα το πρόγραμμα, λοιπόν, και του Πασόκ και το δικό σας. Και λέει, είναι λοιπές. Θα κρίνουν οι πολίτες. Δεν είναι κοστολογημένο. Θα κρίνουν δεν έχει οι πολίτες. Αυτούς και πρέπει να τους αφήσουμε αυτό, ναι, με ηρεμία τις τελευταίες αυτές ώρες. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι αγορές θέλουν σταθερότητα, θέλουν ισχυρές κυβερνήσεις. Η Morgan Stanley γράφει ότι η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν από την επενδυτική βαθμίδα και με αυτοδύναμη κυβέρνηση η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Οι αγορές θέλουν σταθερότητα. Δεν μπορούμε αυτή την ώρα να μπούμε σε μια άλλη συζήτηση. Κυρία Γάτσα, ξέρετε πώς ο προϋπολογισμός εκτροχιάστηκε το 2022. Εγώ δεν πρόκειται να μπω στην κινδυνολογία τη δικιά σας. Τελευταία Morgan λεπτά, Stanley, θα της πείτε ότι εκτροχιάστηκε ο προϋπολογισμός. Διαβάσει τα προγράμματα, να σκεφτεί και να αποφασίσει. Υπάρχουν πάρα πολλά στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τα οποία θα πράξουμε προς όφελος των πολιτών, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, ένα καλύτερο ΕΣΥ που το αξίζει ο κόσμος. Έχετε δηλώσει που τα αξίζει αυτά. Ο κόσμος να το έχει. Είναι όλα κοστολογημένα και είναι όλα όπως πρέπει. Έχει εγκρίνει η Κομισιόν, σας ρωτάει. Είναι όλα όπως πρέπει. Είναι εγκεκριμένα, όλα όπως πρέπει. Θα τα κάνουμε, θα τα φτιάξουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό ο κόσμος αυτή την τετραετία, από την αξιοπιστία που δημιούργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει να μας εμπιστεύεται, να δίνει αυτά τα ποσοστά, θα δούμε πόσο θα είναι, και θα δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία για μία άλλη τετραετία. Και αξίζει να του τη δώσει, γιατί δίνει την προοπτική της ευημερίας για τον ελληνικό λαό. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Σωστά, να ξέρεις πάντως πως όταν μπήκαμε στα μνημόνια, όχι μόνο είχαμε επενδυτική βαθμίδα, αλλά ήμασταν και 5 φορές παραπάνω. Το ότι θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα δεν λέει τίποτα για την πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας. Πώς το λέτε είχαμε αυτό, κυβέρνηση όταν 45%. Ανέβηκαν, όταν, ναι. Και τώρα, 45 μπορεί να είναι. Ανέβηκαν οι συντάξεις, ανέβηκε ο κατώτατος μισθός. Υπάρχει προοπτική να ανέβουν οι μισθοί. Πώς μπορεί να τα λέμε αυτά. Μακάρι να δεν τα έχετε δηλώσει στο μεσοπρόθεσμο, δηλαδή. Εντάξει, βγαίνουμε από τα ρούχα μας. Δεν τα έχετε δηλώσει στο μεσοπρόθεσμο, γιατί δεν το λέτε στον κόσμο αυτό να το καταλάβει. Ο κ. Κέρτσος αναγκάστηκε και το ομολόγησε. Δηλαδή μας κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή. Νίκο, ας το αφήσουμε τώρα αυτό να μας πούν. Προσωπικά θα ήθελα ο κόσμος ήρεμα να σκεφτεί και να αποφασίσει. Έτσι, okay. Λοιπόν, δεν είναι τώρα να δημιουργείται αυτό το κλίμα της όξυνσης και της... Είμαστε 10 λεπτά. Εγώ δεν θα σας ακολουθήσω. 10 λεπτά πριν σταματήσουμε. Υπάρχουν πολλοί συνομιλητές, εγώ δεν θα σας ακολουθήσω. Μα δεν είναι όξυνση, δεν έχετε άλλο πολιτικό αντίπολο. Εδώ τώρα είναι ένας δημοσιογράφος, ένα τελικό. Ένα τελικό σχόλιο, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να το κλείσουμε. Δεν μπορεί να λέει η κυρία Γάτσα. Ωραία, ξεκινάμε από το Μανουσιόλιο. Ο προϋπολογισμός του 22 εκτροχιάστηκε 6,5 δις. Υπογραφή στα Ικούρα είναι αυτό. Δεν το λέω εγώ αυτό. Αν δεν το έχει δει και η κυρία Γάτσο, όπως και ο Χρυσοχοίδης, δεν μελετούσε ως υπουργός του Παπανδρέου το μνημόνιο και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και έκοψαν 11 φορές τις συντάξεις. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Περνάμε διεθνή κρίση, περνάμε ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν προβλήματα. Για όλα τα κακά αυτά είναι όλοι οι άλλοι. Υπάρχουν προβλήματα για όλα τα, καλά, οποία, είναι τα οποία είναι εισαγόμενα. Υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια. Τι να σας πω. Λοιπόν, για όλα τα κακά του όπου φταίει ο Τσίπρας, φταίνει ο Πούτιν. Όχι, για Νίκη, όλα τα κακά του Κινέζι, κόσμου έφταιγε ο Μητσοτάκης τα τελευταία 4 χρόνια. Για όλα τα κακά έφταιγε ο Μητσοτάκης. Για τη γυναίκα που πέθανε στην καρότσα στην ΚΟ. Ευθύνονται οι Ρώσοι. Ωραία. Ευθύνονται οι Κινέζοι. Ευθύνονται οι Μάου Μάου. Μέχρι στιγμής τα πήγαμε καλά. Να μας πούν τώρα και οι δύο των δημοσκοπήσεων, ο κύριος Τράπαλης, και να κλείσουμε με τον Ζαχαρία τον Ζούπη, να μας πούν αν όλα αυτά τα οποία... Ο Ζαχαρίας. Αν όλα αυτά τα οποία λέει και ο Νίκος επηρέασαν την κρίση του εκλογικού σώματος και προς ποια κατεύθυνση. Όλες αυτές οι αδυναμίες που επισημαίνει. Καταρχάς και στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες. Και τι θα βαρύνει κρίθηκαν απολογισμοί. Και τι θα βαρύνει τώρα στην ψήφο τη μεθαυριανή. Κρίθηκαν απολογισμοί. Είτε ήταν κυβερνητικός, ήταν τι έκανε κάθε κόμμα ως αντιπολίτευση. Ναι.
και κρίθηκαν και δεσμεύσεις και προσδοκίες. Αυτά θα κριθούν και τώρα. Αυτό που πριτανεύει και φαίνεται από έρευνες είναι ότι υπάρχουν τρία θέματα τα οποία θα παίζουν καταλυτικό ρόλο. Για να αυτά. Η οικονομία, η ανάπτυξη, η σταθερότητα της χώρας και να νιώσει ο άλλος ότι βελτιώνεται το βιωτικό του επίπεδο συνολική έννοια. Όχι μόνο μισθολογικά, αλλά και από τις παροχές που είχε από ένα κράτος. Και μισθολογικά αυτά και ποιότητα ζωής. Θα κρίνει ο κόσμος και θα πει αυτό το κόμμα μου κάνει, ναι, γιατί το εμπιστεύομαι περισσότερο από τα άλλα. Τώρα για να συζητήσουμε λίγο με μια υπέρβαση, θα πω, επειδή σε λίγες ώρες θα βρισκόμαστε ξημερώματα Δευτέρας. Από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και μάλλον μια αρκετά ισχυρή κυβέρνηση. Μια άνετη αυτοδυναμία, στο πούμε. Ναι, δηλαδή μια παρατήρηση είναι η εξής. Αυτό της δίνει ένα μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, αν επαληθευτεί αυτό ακριβώς, ότι είναι σαν να είπε ο λαός, ό,τι μου ζήτησες το δώσα και με το παραπάνω πιθανά. Και αν δεν κάνεις αυτά που ήσουν μου είπες, κυβέρνηση, δεν έχεις πίστοση χρόνου και από αύριο εγώ που σε ψήφισα καταρχήν θα είμαι αυστηρός απέναντί σου. Για την αντιπολίτευση νομίζω θα ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση. Υπάρχουν, ας πούμε καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ήδη αντιμετωπίζει ένα ταυτοτικό υπαρξιακό πρόβλημα. Πρέπει να απαντήσει τι θέλει. Δεν πήρε το μήνυμα του 19, γιατί και τότε χάνοντας με 9,5 ευρώ εκλογές και 8,5 τις βουλευτικές, είχε μια χρυσή ευκαιρία. Έκανε μπρος-πίσω. Αν θυμάσαι, είχε γράψει ο Τσίπρας ένα άρθρο στην, ναι, Καθημερινή το 21 με τίτλο «Ο κόσμος αλλάζει, τελεία, εμείς», ερωτηματικό. Μοιάζει. Πήγε να κάνει κάποια βήματα, έφτιαξε αυτό το περίφημο think tank, έκανε μια στροφή προς την κεντροαριστερά, δεν την ολοκλήρωσε. Δυστυχώς, κάποια στιγμή έδιωξε και τον Μπολάκη που θεωρήθηκε τοξικός ο λόγος, τον ξαναπήρε. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Μοιάζει. Άρα το αποτέλεσμα, λες, θα κρίνει και το ηγετικό στάτους του Τσίπρα. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Γιατί μπορεί να υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα. Υπάρχει το γνωστό ερώτημα αυτό. Πρόσφατα σε μια δημοσκόπηση Opinion Poll βάλαμε το ερώτημα. Ναι. Ότι αν περίπου χάσει με την ίδια, ναι, κατάσταση με του Μαΐου, να αλλάξει. Στην κοινή γνώμη έβγαινε ότι να αλλάξει, αλλά δεν έχει σημασία. Στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, το 70% περίπου απαντούσε όχι, το 25% ναι. Αυτό θα κρίνει τελικά την ηγεσία. Το ΠΑΣΟΚ επίσης θέλει, επειδή μάλλον θα παρακολουθήσουμε, μια σμίκρυνση της διαφοράς. Και ότι έχει ξεφύγει αυτό. Είναι, λέει, μεταξύ 6 και 8 μονάδες. Ναι. Αν 13-19, ξέρω εγώ. Μην δούμε. 21. Μπράβο, ναι, κάπου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγει από το 8, θα πάει σε ένα 12,5-13. Ναι, ναι. Κάποιοι υπολογίζουν ότι ίσως και λίγο παραπάνω. Ωραία. Αυτό, εάν εκλειφθεί ως πρόσκαιρο, ότι επειδή ακολουθήσαμε μια στρατηγική, το πετύχαμε. Ουσιαστικά η πρόκληση για το ΠΑΣΟ ξεκινάει τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν θέλει να μπει. Και το τρίτο μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να μας απασχολήσει. Για να κλείσουμε. Είναι, επειδή το έθιξε και πριν. Μάλιστα. Και είναι θέμα που θέλει συνολική συζήτηση, κοινωνιολογική, πολιτική, οικονομική. Είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας χώρος ανορθολογισμού που έλεγε ότι μας ψεκάζουν για να μας πείσουν ότι δεν χρεοκοπήσαμε, που δεν δεχόντουσαν την πανδημία, που κράτησαν αντιδυτική στάση στην επέμβαση στην Ουκρανία, που λέγανε δεν θέλουμε εμβόλια. Όλο αυτό το βλέπουμε και στην ενδυνάμωση συγκεκριμένων μορφωμάτων, που ίσως αύριο τα δούμε στη Βουλή. Αυτό το θέμα, θα έλεγα, τις βασικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος, πρέπει να τις απασχολήσει για το πώς αντιμετωπίζονται. Λοιπόν, Τράπαλης. Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Νέα Δημοκρατία είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση και, και με μια τεράστια δυναμική, που για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, την έχει παρουσιάσει μόνο το 1981 ο Αντρέας Παπανδρέου. Δηλαδή, στο τι περιμένουμε από μια κυβέρνηση. Αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει ή ό,τι έχει υποσχεθεί, θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει χαθεί ποτέ από μια κυβέρνηση. Δεύτερον, ο χώρος της κεντροαριστεράς ευρύτερα έχει πάθει μια ήττα. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει σε δεινή θέση. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πάρει όσο έπρεπε να κερδίσει. Συμφωνώ με τον Ζαχαρία του Ζούπη ότι όλη η δυναμική και η πολύ μικρή διαφορά που θα υπάρχει, γιατί πρακτικά η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πια είναι μαζί. Δηλαδή, αν η διαφορά τελικά είναι
5-6 μονάδες, μιλάμε για δύο κόμματα που είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό το στην αυτοδιοίκηση έχει μεγαλύτερες δυνάμεις. Επειδή το ΠΑΣΟΚ πάντα έχει μεγαλύτερες αυτοδιοίκηση. Αλλά το στοίχημα θα παιχτεί στις ευρωεκλογές. Και το κουκουέ είναι εκεί που ήταν πάντα, με μια αυξημένη δύναμη. Και θα το δούμε αυτό και στην αυτοδιοίκηση. Και για να συνεχίσουμε και στο κομμάτι της ευρύτερης ακροδεξιάς, και συγγνώμη που το τονίζω συνέχεια, εμένα προσωπικά με έχει προβληματίσει πάρα πολύ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη φυλακή μπορεί να μετακινήσει όπου θέλει τον κόσμο του και με ένα στρατηγικό κόλπο αυτή τη στιγμή να έχει δυναμική εισόδου στη Βουλή και μετά να εκφράσει το όλον της ακροδεξιάς και να το πάει να το μετατρέψει σε ένα νεοναζιστικό μόρφωμα. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας. Ας ελπίσουμε ότι οι δυνάμεις του λεγόμενου προοδευτικού τόξου και δημοκρατικού τόξου θα αντιδράσουν όπως πρέπει. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής απέτυχαν να αντιδράσουν. Θέλω να αποκλίνω τη μία κουβέντα. Έκλεισες προηγουμένως, έλα. Όχι. Έλα, έλα. Να πάνε οι πολίτες να ψηφίσουν κυβέρνηση, αυτό θέλω να πω. Ωραία. Προβλέπει η Άρια, προτείνει να πάνε... Είναι νέα κάλπη, όχι ωραία. Νέα κάλπη να πάτε να ψηφίσετε. Η ακροδεξιά δεν μειώνεται με νομικά μέσα. Η ακροδεξιά έχει να κάνει με πολιτικές για την κοινωνία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Γι' αυτό η ακροδεξιά τώρα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι απλά ακροδεξιά όμως ο Καστιάρης. Δηλαδή είναι ναζιστής. Νίκο. Διονύση Σολωμός. Δυστυχισμένη μου λαέ και πάντα προδομένη. Πάντα αγαπημένη και πάντα προδομένη. Καληνύχτα σας. Λοιπόν, αφού τέλειωσε με τον Σολωμό, τότε να πω κι εγώ να αντιπαραβάλλω το Σεφέρι. Πού πήγε η μέρα η δίκοπη, που έχει τα πάντα αλλάξει. Δεν θα βρεθεί ένας ποταμός να είναι για μας πλωτός, δεν θα βρεθεί ένας ουρανός στη δρόσο να σταλάξει για την ψυχή που νάρκωσε και ανάθρεψε ο λωτός. Στις πέτρες της υπομονής που προσμένουμε το θάμα, μου λένε ότι έχουμε 10 δευτερόλεπτα, πρέπει να κλείσω. Δυστυχώς η ποίηση δεν έχει καλύτερο σημείο. Στην πολιτική, τι να κάνουμε. Να είστε καλά, καλή ψήφο και όλοι να πάτε στις κάλπες.